Σεβαστοί πατέρες, κύριε πρώην πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κύριε Δημινά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εκτάκτως σήμερα, Σάββατο, στη Σχολή Γονέων, έχουμε την εκδήλωση τη σημερινή και γίνεται σήμερα Σάββατο γιατί οι εξαιρετικοί ομιλητές που έχουμε σήμερα, το ζεύγος του κυρίου και της κυρίας Καραγιάννη, το οποίο είναι πάρα πολύ φορτωμένο στην Αθήνα με το κέντρο το οποίο ασχολούνται, δεν μπορούσαν να έρθουν Δευτέρα, ούτε Τρίτη, ούτε Τετάρτη, μόνο το Σάββατο, και αποφασίσαμε να τους καλέσουμε Σάββατο για να τους έχουμε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε μαζί μας και να σας πω ένα σύντομο βιογραφικό για την κυρία και τον κύριο Καραγιάννη. Ο Δημήτρης Καραγιάννης είναι παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, διδάκτορ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης και είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αντίστοιξη. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρώτος Γενικός Γραμματέας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος και πρώην Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας, καθώς και του Επιστημονικού Περιοδικού Ψυχιατρικά Τετράδια. Είναι μέλος της European Family Therapy Association, διευθυντής του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής από το 1986 μέχρι σήμερα, το οποίο είναι μια σύγχρονη παιδοψυχιατρική μονάδα με πλήρη διεπιστημονική ομάδα που έχει οργανωθεί στη βάση της συστημικής θεώρησης. Είναι επιστημονικός διευθυντής ιατροπαιδαγωγικού σταθμού Φθιώτιδος, καθηγητής μετεκπαίδευσης της Μαρασλείου Ακαδημίας, καθηγητής σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα ψυχικής υγείας, επιστημονικός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Κινητικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Τελεχών Πυρήνων Θελοντών. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει το «Ρογμές και Αγγίγματα, η αδικία που πληγώνει» στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, το «Σχολική άρνηση», μελέτη των δυναμικών του παιδιού και της οικογένειάς του. Ως συγγραφέας έχει συμμετάσχει και σε συλλογικά βιβλία, όπως «Για τη ζωή και την οικογένεια», «Βαλκάνια και ψυχική υγεία», «Παιδιά με υπερκινητικό σύνδρομο και διαταραχές διαγωγής», «Αιμομιξία και θεραπευτικό πλαίσιο», «Θεολογία και ψυχιατρική σε διάλογο», «Παιδεία και σύγχρονη κοινωνία», «Ενδοοικογενειακή βία», «Διεπιστημονική προσέγγιση», «Η ανθρώπινη επικοινωνία» κλπ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καραγιάννη και θα συνεχίσουμε μετά με την κυρία Ελένη Αγγελοπούλου Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Είπαμε να μιλήσουμε για διάσωση του έρωτα στο γάμο. Συνήθως αλλιώς το ακούμε τα πράγματα. Συνήθως μιλάμε, όταν μιλάμε για έρωτα και για γάμο, συνήθως οι άνθρωποι λένε ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Και ήμασταν ερωτευμένοι μέχρι που να παντρευτούμε. Ή τι θέλουμε και παντρευόμαστε, γιατί μετά τελειώνουν τα πράγματα όσοι εκεί ήταν και φαίνεται ότι πρέπει να μπουν πια τα κεφάλια μέσα. Και όταν πάλι μιλάμε για γάμο σήμερα στην εποχή μας, το συνηθισμένο είναι να μιλάμε για καταστροφικά. Να λέμε πόσο σήμερα οι γάμοι πηγαίνουν πολύ άσχημα, πόσο υπάρχει καταστροφή των γάμων και ενώ πολλές φορές το θέμα μας είναι ο γάμος, οι άνθρωποι συνήθως μιλάνε για τα διαζύγια, το πόσο στη σημερινή εποχή τα πράγματα που πηγαίνουν πολύ άσχημα και απόδειξε ο μεγάλος αριθμός διαζυγίων. Όλα αυτά μοιάζουν να είναι αλήθεια, περικλείουν ένα στοιχείο, κομμάτι αλήθειας, αλλά σίγουρα δεν είναι αλήθεια. Σε αυτό το θέμα σας καλούμε σήμερα να κουβεντιάσουμε μαζί. Έχουμε να μιλήσουμε δηλαδή για το πόσο πραγματικά μπορεί να υπάρχει ο έρωτας μέσα στο γάμο. Τι είναι αυτό που τον διασφαλίζει. Και τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος μέσα στη ζωή σου. Αυτό όταν μιλάμε για τον γάμο λοιπόν, μιλάμε για την καταστροφή του γάμου. Όταν μιλάμε πάλι για έρωτα, το εύκολο που πηγαίνει κανείς και αν θα πατήσει τη λέξη έρωτας, αν θα πατήσει τη λέξη σεξ μέσα στο ίντερνετ, αυτό που κινδυνεύει να βγει είναι να είναι κάτι πορνό. Να βγει μόνο κάτι καταναλωτικό. Και εκεί είναι που έχουμε να αναρωτηθούμε. Αυτό είναι ο έρωτας. Μόνο το αναλώσιμο. Και έτσι έχουμε να σκεφτούμε πάλι, βάζοντας κάποια ερωτήματα, τι σημαίνει
έρωτας και γάμος και πώς πηγαίνουν όλα αυτά μαζί. Αν πάμε πάλι στο θέμα της λογοτεχνίας και των τεχνών, τότε θα δούμε ότι αν μιλήσουν για έρωτα, στα έργα, τα ελληνικά έργα ή τα παλιά έργα που αφορούσαν τις σχέσεις, η ιστορία έφτανε, οι ερωτευμένοι νέοι, ποιοι έχουν καταγραφεί ως ερωτευμένοι, ποιους θυμόσαστε εσείς ως ερωτευμένους από τη λογοτεχνία, την κλασική λογοτεχνία, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ναι, άλλος, Πρωτόκριτος, ερωτούσα, Κρυστάλλο, ναι, Κρυστάλλο, ναι, ναι, Γκόλφο, ναι. Αν θυμόσαστε καλά, όλοι αυτοί είναι που δεν παντρευτήκανε. Έτσι, ή που παντρευτήκανε και τελικά κρυφά και έτσι και δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γιατί έγιναν σημαντικοί, γιατί αγαπιόντουσαν πάρα πολύ, αλλά ενώ αγαπιόντουσαν πάρα πολύ, υπήρξε ένα εμπόδιο στο να βρεθούν μαζί. Γιατί άραγε? Γιατί πιθανόν αυτός που εγγράφει το έργο δεν ξέρει να το πάει παραπέρα. Γιατί να μην προχωράει το έργο, γιατί να μην έχουμε και κάποιους ερωτευμένους, κάποιοι μέσα σε γάμο? Άρα η λογοτεχνία δεν μας δίνει τέτοια στοιχεία. Πάλι, αν θα το δούμε σε επίπεδο στη συνέχεια του κινηματογράφου, οι παλιές ταινίες σταματούν στα σκαλιά της εκκλησίας. Θυμόσαστε αυτές οι παλιές σκαλιές ελληνικές ταινίες που αφού φτάνουν να παντρευτούν, χτυπάνε οι καμπάνες, είναι συνήθως με σκαλοπάτια η εκκλησία, έτσι είναι για να υπάρχουν τα πλάνα από ψηλά, και σταματάει εκεί. Άρα τελειώσαμε, ευτυχισμένοι, όλα καλά, αλλά τελειώνουμε εκεί. Η συνέχεια, αν θα πάμε στα σημερινά έργα του σύγχρονου κινηματογράφου αμερικάνικου ή ευρωπαϊκού, και ξεκινάει η σκηνή που υπάρχει γάμος, που υπάρχει ένας γάμος, η καλή περίπτωση είναι ότι το ζευγάρι δίνει ένα βιαστικό φιλί το πρωί προτού ξεκινήσει ο καθένας για τη δουλειά του και μετά ο καθένας εξαφανισμένος. Αλλά οι ερωτικές ιστορίες ξεκινάνε μετά, με τα προβλήματα του γάμου, με τις εξωσυζυγικές σχέσεις, με τις ερωτικές σχέσεις τριγωνοποίησης, χωρίς το ζευγάρι. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε πρότυπα. Επομένως, πιθανόν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σήμερα για το γάμο. Είναι έτσι? Για μας όχι. Αυτό που θα υπερασπιστούμε σήμερα είναι ότι οι δυσκολίες είναι πραγματικές, ότι σήμερα πραγματικά έχουμε ένα 25% των γάμων να καταλήγουν σε διαζύγια, έχουμε ένα 50% των γάμων να είναι νεκροί γάμοι, να μην διαλύονται, αλλά να μην υπάρχει φλόγα και ζωντάνια μέσα τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην υπάρχει μια ζωντανή ερωτική σχέση μέσα μεταξύ του ζευγαριού, αλλά που όμως αυτό που έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας είναι ότι για μας, και θα να το εξηγήσουμε γιατί, σήμερα παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν οι καλύτεροι γάμοι. Να το ξαναπώ. Γιατί ησυχία. Πολύ ησυχία. Σήμερα παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν οι καλύτεροι γάμοι. Και να εξηγηθούμε γιατί.
Υπάρχουν τρία σημαντικά στοιχεία τα οποία καλύπτουν και ορίζουν τη σχέση του ζευγαριού μέσα στο γάμο. Τα τρία στοιχεία που υπάρχουν είναι η οικειότητα, η σεξουαλικότητα και η δέσμευση. Αυτά είναι οι τρεις βασικοί άξονες που ορίζουν τη ζωή του ζευγαριού. Ας τους πιάσουμε ξεχωριστά το καθένα. Οικειότητα. Τι οικειότητα υπήρχε στο παρελθόν μεταξύ των ζευγαριών και τι υπάρχει σήμερα. Στο παρελθόν, αυτό που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι υπήρχε μια δυσπιστία μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Στις παραδοσιακές κοινότητες, η σχέση του ζευγαριού δεν είχε την οικειότητα. Μπορεί να είχε σεβασμό στις καλές περιπτώσεις, αλλά δεν είχε οικειότητα. Δεν ήταν φιλαράκια οι σύντροφοι, οι σύζυγοι. Οι άντρες δεν εμπιστευόντουσαν τις γυναίκες να μιλήσουν σημαντικά θέματα της ζωής τους. Τα οικονομικά τους, τα επαγγελματικά τους, τα όποια ήταν αυτά, δεν εμπιστευόντουσαν τις γυναίκες τους. Δεν ξέρω αν εδώ στην Κατερίνη τα πράγματα στο παρελθόν ήταν διαφορετικά. Αλλά αν σκεφτείτε τους παππούδες σας και ίσως όχι μόνο παππούδες και πιο πρόσφατα, υπήρχε εμπιστοσύνη, οι άντρες θα μίλαγαν για τα δικά τους σημαντικά θέματα ή θα λέγανε οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν, είναι στον κόσμο τους, άσε να τα μιλήσω εγώ με τους άλλους άντρες στο καφενείο ή κάπου αλλού. Και οι γυναίκες εμπιστευόντουσαν τους άντρες τους για να μιλήσουν τα σημαντικά τους θέματα. Θα μιλάγανε για τα συναισθήματά τους, θα μιλάγανε για τα τρυφερά στοιχεία που απαρτίζουν την ύπαρξή τους ή θα κρατούσαν μυστικά πολύ σημαντικά θέματα που θα τους απασχολούσαν ολόκληρη τη ζωή τους, αλλά δεν θα τολμούσαν να τα εμπιστευτούν στους άντρες τους για να μην παρεξηγηθούν. Επομένως, αυτό που έχουμε να αναρωτηθούμε είναι, ήταν όλα τα πράγματα ιδανικά ή υπήρχε μια συμφωνία να υπάρχουν άψογα πράγματα αλλά χωρίς ουσιαστική σχέση. Σήμερα το θέμα της οικειότητας στα νέα ζευγάρια, στους νέους ανθρώπους, είναι σημαντικό παρά ποτέ. Ένα ζευγάρι που δεν έχει να μιλήσει μεταξύ του και άλλα πράγματα, να μοιραστεί, δεν είναι ζευγάρι. Δεν μπορεί δύο νέοι να συναντηθούν και να μην θέλουν να μοιραστούν πάρα πολλά πράγματα, όλα τα πράγματα. Αυτό μπορεί να μην επιτυχαίνει πάντοτε στη συνέχεια και γι' αυτό να απομακρύνονται. Αλλά η πρόθεσή τους, των νέων ανθρώπων, είναι στην επιλογή του συντρόφου τους να μπορούν να μοιράζονται, να μιλάνε, να κουβεντιάζουν, να περνάνε σαν φίλοι μαζί, να λένε τα σημαντικά τους, να μοιράζονται συναισθήματα, να μιλάνε για τα προβλήματά τους, για τις δυσκολίες τους. Γιατί αλλιώς δεν θα γίνουν σύντροφοι. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι πραγματικά ο άξονας της οικειότητας σήμερα, παρά ποτέ, είναι σημαντικό στοιχείο στην κοινή πορεία του ζευγαριού. Για τη σεξουαλικότητα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολύ να επιχειρηματολογήσω. Αυτό ήταν ένα θέμα που ή δεν κουβεντιαζόταν ή κουβεντιαζότανε μόνο με ορισμένους τρόπους που είχαν παρεξήγηση. Γιατί παρεξήγηση είναι, αν θα πούμε εδώ, υπήρχε συμμετοχή και των δύο συντρόφων, ήταν ένα κοινό στοιχείο αυτό το θέμα της σεξουαλικότητας, πώς το μοιραζόντουσαν. Αυτό είναι κάτι μόνο περιφερειακό, είναι μόνο απλώς η κάλυψη μιας ανάγκης, θα έχουμε να το κουβεντιάσουμε. Ή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στη ζωή ενός ζευγαριού, στη κοινή πορεία του. Η σεξουαλικότητα μπορεί να είναι η επούλωση των πληγών της καθημερινότητας. Το ζευγάρι που θα έρθει κοντά είναι απλώς να το καλύψει μια ανάγκη ή που μπορεί να βρεθεί και χρειάζεται ταπείνωση και χρειάζεται πολλή φροντίδα για να μπορέσουν να έρθουν σε αυτή την κοντινότητα.
είναι απλώς μια ευχαρίστηση που τελειώνει και αφήνει στο τέλος ένα κενό, είναι μια μοναχική πράξη, ή επιτρέπει τη συνάντηση των προσώπων. Μέσα στο αν θα μιλήσουμε στο παρελθόν, η σεξουαλικότητα μέσα στο παντρεμένα ζευγάρια, αν θα μιλήσουμε και έχουμε μιλήσει με πολλούς ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, έχουν μεταφέρει πραγματικά πολλές φορές ένα κενό, μια μοναξιά. Αν θα το μιλήσουμε και βρέθηκαν το φεμινιστικό κίνημα να μιλάει λανθασμένα ότι στη σεξουαλικότητα στο παρελθόν καλυπτόντουσαν ποιοι? Όλοι και οι δύο? Οι άντρες. Αυτό όμως είναι ένα παραμύθι. Και γι' αυτό πρέπει να το δούμε. Πώς μπορούσαν οι άντρες να είναι ευχαριστημένοι από μια σχέση στην οποία απουσίαζε η σύντροφός τους, η γυναίκα τους? Αυτό μπορούσε να είναι ικανοποίηση? Και επομένως, ή ήτανε μια μηχανιστική ανάγκη μοναχική? Χωρίς το σύντροφο, τι σήμαινε η σεξουαλικότητα? Και επομένως, αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι πραγματικά στις σημερινές μέρες τα ζευγάρια, εάν το θελήσουν, εάν το επιδιώξουν, μπορούν να βρίσκονται και να είναι σύντροφοι και ερωτικοί, και όχι απλώς ο ένας κάπως να καλύπτεται και ο άλλος να είναι αλλού. Και αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Ο τρίτος άξονας που είναι σημαντικός μέσα στην πορεία ενός ζευγαριού είναι το θέμα της δέσμευσης. Υπάρχει δέσμευση τώρα? Υπήρχε στο παρελθόν? Ναι. Στο παρελθόν η δέσμευση ήταν δοσμένη. Όταν παντρευόντουσαν οι άνθρωποι, τα πράγματα ήταν δοσμένα. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου. Αυτό σου έτυχε, τι να κάνεις κόρη μου, υπομονή. Τα πράγματα δινόντουσαν σαν να ήταν πια τελειωτικά. Βοηθούσε αυτό? Ναι. Τότε ναι. Ήταν πάντοτε μόνο για καλό? Υπάρχουν πολλές ιστορίες πονημένων ανθρώπων που έπρεπε να αντέχουν. Σήμερα η δέσμευση υπάρχει όπως υπήρχε? Όχι. Αυτό είναι πάντοτε για καλό? Όχι. Έκλεισε. Θα μιλήσουμε λοιπόν όλος εκτός. Η δέσμευση λοιπόν σήμερα είναι δοσμένη? Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η δέσμευση σήμερα δεν αφορά μια μονιμότητα δοσμένη, αλλά μέσα στο πνεύμα των ημερών δεν υφίσταται. Ή υφίσταται, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο στις μέρες μας, για όποιον το επιθυμεί. Δηλαδή, σήμερα η δέσμευση δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτικό δύο άνθρωποι που βρίσκονται μαζί ερωτικά ότι θα παντρευτούν. Οι άνθρωποι που επιλέγουν να παντρευτούν και επιλέγουν να δεσμεύονται είναι, το κάνουν όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί εκεί υπολογίζουν ότι θα υπάρχει κέρδος. Υπολογίζουν ότι παντρεύομαι γιατί το επιθυμώ, γιατί περιμένω από αυτή τη δέσμευσή μου να έχω ένα καλό όφελος που αφορά ένα μάκρος χρόνο. Όντως, αν θέλετε, και βρεθήκαμε στην κρίση που βρεθήκαμε, ήταν γιατί πολλές λύσεις, πολλές προτάσεις, πολλές στάσεις δεν υπήρχε η έννοια της μακροοικονομίας, της μακροπολιτικής. Υπήρχε το κοντινό, το τώρα τι κάνω, πώς καλύπτωμαστε τώρα, χωρίς να κοιτάζουμε την πορεία του χρόνου. Οτιδήποτε σημαντικό, οτιδήποτε αξίζει μέσα στη ζωή, δεν μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο. Χρειάζεται χρόνος. Πώς θα γνωρίσω τον εαυτό μου μέσα σε μία μέρα? Πώς θα γνωρίσω τον σύντροφό μου σε μία μέρα? Τίποτα δεν γνωρίζω. Πώς θα γίνει αυτή η ζύμωση που απαιτεί χρόνο?
Κάποια στιγμή, πριν καμιά 25 χρόνια, είχαν βγει οι Χίτρες Ταχύτητος. Σε κάποιους από εσάς τις είχαν κάνει δώρο στο γάμο τους. Ήταν κάποια στιγμή μόδα. Έπαιρναν και μια Χίτρα Ταχύτητος στην νοικοκυρά για να τελειώνει γρήγορα από το μαγείρεμα. Ήταν αποτελεσματικές. Ναι. Γιατί σταμάτησαν και δεν έχουν τόσο ισχύ σήμερα? Γιατί το καλό φαγητό θέλει και το χρόνο του. Η γάστρα μπορεί να σου βγάλει νοστιμιές που δεν στη βγάζει το γρήγορο μαγείρεμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια πράγματα μέσα στο χρόνο βγάζουν την ομορφιά τους. Ό,τι είναι καλό μέσα στο χρόνο μπορεί να αυξάνει την ποιότητά του. Να βγάζει και άλλα αρώματα και άλλα χρώματα που δεν υπήρχαν πριν. Και αυτό είναι μέσα στη μακρόπνοη σχέση. Ένας γάμος αξίζει στο βαθμό που έχει πολλές εκπλήξεις, που έχει πολλές δυνατότητες και που αυτό μπορεί να αναδειχθεί μέσα στην πορεία. Τότε, αν έτσι είναι τα πράγματα, μπορούμε να μιλήσουμε ότι οικειότητα, σεξουαλικότητα, δέσμευση, σήμερα για αυτούς που επιλέγουν να παντρευτούν, για αυτούς που θέλουν να υπερασπιστούν το γάμο τους, μπορούν να είναι πολύ καλύτερα παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τότε γιατί έχουμε προβλήματα? Τότε τι είναι αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα? Τότε γιατί έχουμε πολλές ματαιώσεις? Μα απλούστατα, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουμε. Τι σημαίνει ερωτεύουμε? Τι σημαίνει ότι θέλω να ζήσω ερωτικά? Είναι εκεί που γίνεται το πρόβλημα και το μπλέξιμο ανάμεσα στην ερωτικότητα ως επιθυμία και την ερωτικότητα ως ανάγκη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πιστεύω ότι εγώ είμαι εντάξει και πρέπει κάποιος άλλος να μου προκαλέσει τον έρωτα, τότε προς στιγμή μου το προκαλεί τον έρωτα, αλλά μετά από λίγο πάβει να υφίσταται. Τελειώνει. Μου τέλειωσε. Ήταν μέχρι να τον γνωρίσω, τον γνώρισα, πια δεν είναι κάτι που μπορεί να μου δώσει να με κάνει να τον ερωτεύομαι. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί που συνήθως έρχεται το θέμα του έρωτα, είναι ως προς το αντικείμενο, ως προς τον άλλον. Αυτός πρέπει να με κάνει να τον ερωτευθώ. Αυτός φταίει, άρα, αν σταματήσω εγώ να είμαι ερωτευμένος μαζί του. Και επομένως, πολύ γρήγορα, οι άνθρωποι που μπαίνουν και ζητάνε τον έρωτα με τη μορφή του παιδιού, πώς το παιδί ζητάει από τη μητέρα του να το φροντίδα, με τον ίδιο τρόπο, αυτοί που ερωτεύονται και περιμένουν από τον άλλον να τους κρατάει ερωτευμένους, χάνουν τον έρωτά τους. Χάνουν την πίστη τους στον άλλον. Γιατί το περιμένουν από τον άλλον. Ο άλλος φταίει. Αν θα το δούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, είναι που αν μπαίνουμε σαν παιδιά ανώριμα ως προς το θέμα του έρωτα, πάμε σαν καταναλωτές του έρωτα. Πάμε να μας καλυφθεί η ανάγκη. Είναι ο έρωτας μια ανάγκη που πρέπει να καλύπτεται. Και επομένως πρέπει να βρω και άλλους τρόπους να το καλύψω. Ένας δεν μου φτάνει. Και το βαρέθηκα. Και φταίει αυτός που το βαρέθηκα. Και ψάχνω. Αλλά γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι θα έχουν κάνει 500.000 σχέσεις ή απλώς μόνο 43 σχέσεις, θα φτάσουν να είναι κουρασμένοι και άδειοι και θα πούνε ότι δεν υπάρχει έρωτας? Γιατί ο τρόπος με τον οποίο μπήκανε στο θέμα αυτό είναι λάθος. Έχουν μπει με λάθος τρόπο. Τι έχουμε να μιλήσουμε λοιπόν? Όχι τον έρωτα σαν κατανάλωση, αλλά τον έρωτα σαν δημιουργία. Όχι τον καταναλωτή του έρωτα που ψάχνει απλώς κάποιο αντικείμενα για να
κορεστεί η ανάγκη του, αλλά για τον δημιουργό του έρωτα. Έχουμε να μιλήσουμε πολύ ξεκάθαρα. Ο έρωτας δεν αντέχει ούτε μια στιγμή αν εμείς δεν είμαστε ερωτικοί. Αν εμείς δεν είμαστε δημιουργικοί. Δεν φταίει κανείς άλλος. Εμείς οι ίδιοι έχουμε να παλεύουμε τη στάση αυτή ως προς τη ζωή μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη σεξουαλική σχέση. Δεν αφορά μόνο την ερωτική σχέση, μόνο τη σχέση του ζευγαριού. Αφορά τη στάση κάθε ανθρώπου απέναντι στη ζωή. Είμαι ερωτικός σημαίνει ότι είμαι ζωντανός. Ότι ξέρω να εμπνέομαι. Ξέρω να ανακαλύπτω τις μικρές μυστικά που ποτέ δεν είναι ίδια. Αν πάω για να ψάχνω να βρω τα προβλήματα που μου ανακύπτουν από τον άλλον, αν ψάχνουμε να βρούμε το κακό που υπάρχει γύρω μας, αυτό δεν είμαστε και δεν κάνουμε και τίποτα πρώτα να το πω. Το κακό υπάρχει. Και τι υπάρχει, είμαι στη μιζέρια του. Έχουμε ψάξει και έχουμε βρει και τα έργα σήμερα και η κυκλοφορία και οι άνθρωποι μεταξύ τους κουβεντιάζουν. Δεν υπάρχει κάτι στο επίπεδο του κακού που δεν το έχουμε βρει. Ωραία. Δολοφονίες, κακοποιήσεις, διαστροφές, οτιδήποτε. Δεν είναι τίποτα πρωτότυπο. Τα έχουμε βρει οτιδήποτε υπάρχει στο κακό. Η ομορφιά όμως, η ομορφιά που υπάρχει γύρω μας είναι ανεξερεύνητη. Υπάρχει τόση ομορφιά γύρω μας και μέσα μας που μένει ανεξερεύνητη. Ο άνθρωπος που δηλώνει κουρασμένος, ο άνθρωπος που θεωρεί ότι τα γνώρισε όλα και τέλειωσαν, είναι ένας μίζερος άνθρωπος. Έχει αποδεχθεί ότι το όριά του είναι και τα όρια του σύμπαντος. Όχι. Υπάρχει πολλή ομορφιά. Και όποιος δηλώνει ότι και βγάζει το ειρωνικό σαρκαστικό χαμόγελο για τον έρωτα, για τις σχέσεις ή για τους ανθρώπους, και εγώ έτσι τα πίστευα όταν ήμουν νέος, έτσι τα βλέπα, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική, δηλώνει το δικό του κάψιμο. Δηλώνει τη δική του ανυπάρκεια. Δεν δηλώνει την απουσία της ομορφιάς στη ζωή. Δεν δηλώνει την απουσία της ομορφιάς στις σχέσεις. Δεν δηλώνει την απουσία ομορφιάς μέσα στη καθημερινότητά μας, αλλά δηλώνει την ανεπάρκειά του να ζήσει αυτός την ομορφιά αυτή. Επομένως, έχουμε να μιλήσουμε ότι η δυνατότητα αυτής της ανακάλυψης, της ανακάλυψης ομορφιάς στον σύντροφο, στη σχέση, στους ανθρώπους, στη δουλειά μας, στα παιδιά μας, στην φύση, στο Θεό, στην πίστη, είναι κάτι που δεν τελειώνει μια στιγμή. Είναι ανεξερεύνητο, γιατί εξακολουθεί να παράγεται. Η δημιουργία δεν έχει τελειώσει. Η δημιουργία συντελείται. Και επομένως έχουμε άπειρα στοιχεία να ανακαλύψουμε. Μπορούμε να το κάνουμε πάντοτε? Όχι. Υπάρχουν οξυδοτικά στοιχεία στον εμποδίζουν αυτή την στάση την ερωτική. Και βέβαια, ποιος θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να γκρινιάζει και να λέει ότι έτσι μπορεί να είναι ερωτευμένος αυτός ή ο σύντροφός του? Αν βγάζει συνέχεια μια κούραση, μια βαριεστημάρα, μια έτσι ταλαιπωρία, γιατί ο άλλος να είναι δίπλα σου? Πήγαινε, κλείσου κάπου, μείνε μέσα στο δικό σου καφό και πες εδώ τέλειωσα. Γιατί να σε υποφέρει ο άλλος δίπλα του? Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος δίπλα σου? Γιατί θα θεωρήσουμε ότι αφού μιλάμε τον έρωτα στο γάμο, ότι τα παιδιά προϊόν έρωτα θα πρέπει να ζουν σε αντιερωτικές καταστάσεις? Με ποιο δικαίωμα, πώς το έχουμε σκεφτεί, σαν, και το κουβεντιάζουμε σαν αυτονόητο, ότι η γκρίνια, η κούραση, το μάλωμα, η επίθεση, η οποιαδήποτε έτσι επιθετικότητα μεταξύ του ζευγαριού, ότι μπορεί να είναι στοιχείο μέσα στο οποίο, πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί να υπάρξουν τα παιδιά. Και μετά θα λέμε, γιατί τα παιδιά λένε δεν παντρεύομαι σήμερα,
είναι που φταίνε τα παιδιά και οι νέοι ή τα πρότυπα που έχουν ζήσει και θεωρούν ότι η εμπειρία τους αυτή είναι που οδηγεί στο θάνατο του έρωτα. Μπορεί κανείς να λέει απογοητεύομαι και τόσο εύκολα το λένε για να μην πουν τη λέξη θυμώνω, λένε απογοητεύτηκα από σένα, απογοητεύτηκα από τη ζωή, απογοητεύτηκα από τη δουλειά μου. Με ποιο δικαίωμα κανείς τολμάει και λέει τη λέξη απογοητεύτηκα? Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέει απογοητεύομαι, τι σημαίνει η λέξη? Χάνω τη γοητεία μου. Χάνω τη δυνατότητα να γοητεύω και να γοητεύομαι. Έχω χάσει τη ζωντάνια μου δηλαδή. Είμαι νεκρός δηλαδή. Γιατί αν έχω σταματήσει να γοητεύομαι από την ομορφιά που υπάρχει δίπλα μου, γύρω μου, μέσα μου, είμαι νεκρός. Πού υπάρχει η ομορφιά? Και επομένως το θέμα της γοητείας δεν αφορά κάποιον άλλον. Και το θέμα της ερωτικότητας δεν αφορά κάποιον τρίτο. Αφορά τη στάση τη δική μας. Τα χαλάμε πάρα πολλές φορές. Κάθε μέρα. Χιλιάδες φορές. Μα ακριβώς αυτό είναι που μας κάνει και μας δίνει το δικαίωμα και την υποχρέωση να μιλάμε ακριβώς την έννοια του ερωτικός άνθρωπος με την έννοια του αναστάσιμος άνθρωπος. Αυτός δηλαδή που μπορεί να έχει την έννοια της Ανάστασης, την έννοια της ζωντάνιας μέσα στη ζωή του καθημερινά. Όχι μόνο το Πάσχα και όχι μόνο στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο τρόπος, ο αντίστοιχος να ζεις την καθημερινότητά σου. Αν εμείς οριστούμε από όλες τις τοξικές καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε και χάνουμε τη δυνατότητα να ανακαλύπτουμε διαρκώς και ξανά να επανανακαλύπτουμε την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας και μέσα μας, τότε πραγματικά χάνουμε και τη δυνατότητα να είμαστε ερωτευμένοι. Χάνουμε τη δυνατότητα να είμαστε ερωτικοί. Και ερωτικοί είμαστε ξανά πρώτα απ' όλα ως προς τον εαυτό μας. Ως προς τον τρόπο που ζούμε τις καταστάσεις. Ως προς τον τρόπο που δουλεύουμε. Ως προς τον τρόπο που παίζουμε. Παίζουν οι ενήλικοι. Παίζουν οι ενήλικοι. Με τα παιδιά τους. Με τα εγγόνια τους. Δηλαδή όταν πια έχουν φτάσει στο τέλος, τότε επιτρέπεται λίγο επιτέλους να παίξουνε. Αντέχεται η ζωή χωρίς να παίζεις κάθε μέρα? Ποιο είναι το παιχνίδι μας? Ο Σταυρός. Σταυρόλεξα. Α, Σταυρόλεξα. Γιατί κινδυνεύουμε να είμαστε μόνο στο Σταυρό. Σταυρόλεξα, ναι. Είναι παιχνίδι. Αλλά αν θα το δείτε διαφορετικά, κάθε Σταυρόλεξα έχουμε χιλιάδες μέσα στη ζωή μας. Μόνο που τα ονομάζουμε προβλήματα. Και ενώ στο Σταυρόλεξο θέλουμε όλο και πιο δύσκολο για δυνατούς λίτες, δηλαδή τα δύσκολα Σταυρόλεξα είναι τα καλά, τα προβλήματα της ζωής όταν τα συναντάμε λέμε καλύτερα να μην υπήρχαν και δεν αντέχω. Η επίλυση των προβλημάτων είναι που δημιουργεί αυτό το κλίμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και περισσότερο, αλλά πραγματικά έχουμε να αναρωτηθούμε. Και κλείνω εδώ. Ο έρωτας μέσα στο γάμο. Η διάσωση του έρωτα μέσα στο γάμο. Ο έρωτας σκοτώνει το γάμο. Ή δύο νεκροί άνθρωποι που αποφασίζουν να ερωτευθούν και να είναι μαζί, καλύτερα να διαλέξουν ένα τάφο παρά ένα σπίτι για να φτιάξουν οικογένεια. Είναι που οι μοντέρνοι άνθρωποι, οι νέοι που είναι ενάντια στο γάμο, ή ενάντια στο γάμο είναι οι συντηρητικοί άνθρωποι που δεν έχουν έκπληξη, που δεν έχουν ζωντάνια, που δεν έχουν χαρά μέσα στην καθημερινότητά τους. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Ελένη Αγγελοπούλου Καραγιάννη, η οποία είναι παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια ομάδος και οικογένειας. Σπούδασε ιατρική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στην παιδοψυχιατρική στο Νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία. Η κυρία Καραγιάννη εργάστηκε ως επιμελήτρια ΕΣΥ
στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου εκτός από περιοχή κλινικού έργου, συμμετείχε στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ευαισθητοποίησης κοινότητος σε θέματα ψυχικής υγείας, καθώς και σε σεμινάρια γονέων και εκπαιδευτικών. Ειδικεύτηκε στην κλινική ψυχοθεραπεία με τον Γιώργο και τη Βάσο Βασιλείου, οι οποίοι υπήρξαν εκπαιδευτές και θεραπευτές της. Διευθύνει το Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αντίστοιξη, όπου παρέχεται θεραπεία σε άτομα, οικογένειες και ομάδες και εκπαίδευση σε ειδικούς της ψυχικής υγείας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας και τακτικό μέλος της European Family Therapy Association. Συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια σε εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα σε νοσοκομεία των Χανίων, του Αιγινητίου Νοσοκομείου, του Ελληνικού Ερυθροστραβού και άλλα πολλά. Είναι σε συνεχή διεργασία και επικοινωνία με την ελληνική οικογένεια, καθώς έχει ανταποκριθεί σε πολυάριθμες προσκλήσεις για διαλέξεις και σεμινάρια σε παιδικούς σταθμούς, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και σε πολιτικούς φορείς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας στους συλλογικούς τόμους για τη ζωή και την οικογένεια, Βαλκάνια και ψυχική υγεία, ανθρώπινη επικοινωνία, οικογένεια σε κρίση. Αρκετά βιβλία των συγγραφέων και ομιλητών μας είναι έξω. Και να θυμίσω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Συλλόγου Πολυτέχνων Πιερίας και του Βιβλιοπωλείου Μάτι. Κύριε Καραγιάννη, έχετε το λόγο. Εντάξει, έχω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή, τους ανθρώπους που μας κάλεσαν. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μας να έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε κοντά σας, να βρισκόμαστε στην επαρχία και να βλέπουμε, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο ένας αυτή τη στιγμή αξίζει να μοιραστεί με τον άλλο και να πάρει χαρά και κουράγιο από τον άλλο, γιατί με άλλο τρόπο οι άνθρωποι της επαρχίας παλεύουν τη ζωή και έχουν να μας μάθουν πάρα πολλά πράγματα, με άλλο τρόπο οι άνθρωποι στην πόλη προχωράνε. Θέλω να πω επίσης ότι νιώθω πολύ χαρά που βλέπω να υπάρχουν διαφορετικές ηλικίες ανάμεσά σας. Βλέπω πολλούς ανθρώπους νέους και χαίρομαι. Βλέπω πολλούς νέους μεγαλύτερους, δηλαδή που έχουν μια ζωντάνια και χαίρομαι. Και αισθάνομαι ότι το να έρχονται σήμερα και άνθρωποι μεγαλύτεροι, όντας ο τίτλος «Η διάσωση του έρωτα», αν μη τι άλλο δείχνει μια ζωντάνια. Δηλαδή, και αν μη τι άλλο δείχνει και μια επιθυμία να βοηθήσουν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Γιατί ξέρετε, αυτό το μεγάλο δώρο της ζωής, ότι αν όσο μεγαλώνει κανείς και έχει παιδιά και εγγόνια, και να μην έχει, αν είναι ζωντανός άνθρωπος, πάντοτε έχει να μιλήσει στους νεότερους. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, πάντοτε η ζωή μας μιλάει. Και δεν μιλάει πάντοτε όταν συμφωνεί με τις επιλογές των νεότερων, αλλά πολλές φορές μιλάει και με τις υπερβάσεις. Δηλαδή, όταν ξέρει και ξεπερνάει και κάποιες συσσωρευμένες πικρίες και κάποια συσσωρευμένα προβλήματα, κάποια πράγματα που αδικίες που έζησε, γιατί υπάρχουν και γενιές που αδικήθηκαν και άνθρωποι που είχαν να ξεπεράσουν πάρα πολλά δύσκολα. Όμως με αυτές τις υπερβάσεις τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς επηρεάζουν τους νέους. Το λέω αυτό για να έχουμε πάντοτε συνέστηση το πόσο σημαντική είναι η ζωή μας, η στάση μας απέναντι στους άλλους και πόσο πολύτιμοι είμαστε όλοι ο ένας για τον άλλο. Να το πω έτσι με ένα παράδειγμα τι θέλω να πω. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις, εγώ όταν βλέπω ας πούμε ένα ζευγάρι ερωτευμένο στο δρόμο, νέους ανθρώπους, και αυτό πολύ μεγάλη χαρά. Υπήρχε και ένα παλιό τραγούδι του Θοδωράκη που έλεγε ότι τα νεαρά ζευγάρια σε ομορφαίνουν μαύρη πολιτεία. Για μια στιγμή κρατούνται από τα χέρια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ένα παλιό τραγούδι. Όταν λοιπόν το βλέπω, θυμάμαι και εγώ έτσι τα νιάτα μου, το πότε ήμασταν στο πανεπιστήμιο ερωτευμένοι και είναι υπέροχο συνέστημα. Όμως νομίζω ότι και αυτός που μπορεί να δει ένα ερωτευμένο ζευγάρι στο δρόμο και δεν ερωτεύτηκε ο ίδιος και μπορεί να το χαρεί, νομίζω ότι και αυτός προσφέρει πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή στη ζωή μας θα κληθούμε να κάνουμε υπερβάσεις, θα κληθούμε να υπερβαίνουμε και αυτό είναι που μας οριμάζει και μας δίνει τη σοφία, να υπερβαίνουμε αυτά που δεν ζήσαμε και αυτό όμως είναι που μας καλλιεργεί το να είμαστε σοφοί και να είμαστε ωραίοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και θα χαρώ πολύ να ακούσω και ερωτήσεις και από νέους και από μεγαλύτερους μέσα σε αυτή την προσπάθεια όλοι να συναντηθούμε και όλοι να μοιραστούμε. Θα πω μια φράση του Ελίτη που μου αρέσει πάρα πολύ έτσι για να βάλουμε ένα στίγμα, ότι το κέριο στη ζωή αυτή κοίται πέραν του ατόμου. Με τη διαφορά ότι αν δεν ολοκληρωθεί κανείς σαν άτομο, αδυνατεί να το υπερβεί.
Αυτή η φράση μ' αρέσει γιατί βάζει και την έννοια του προσώπου, την έννοια του ατόμου σαν πρόσωπο όμως, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το πρόσωπο από το άτομο, δηλαδή ότι ο καθένας είναι μοναδικός, αλλά και την έννοια ότι τα σημαντικά κοίται πέραν του ατόμου, το οποίο όμως πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορεί να προχωρήσει. Παίζει ο Ελίτης, καθώς είναι τεχνίτης του λόγου, με αυτό το σημαντικό δίπολο ότι πόσο μέσα στη ζωή μας καλούμαστε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, να καλλιεργούμε τη μοναδικότητα του προσώπου μας και ταυτόχρονα να ξέρουμε να υπερβαίνουμε τα στενά όρια του εαυτού μας για να ανοιγόμαστε στους άλλους ανθρώπους και να ανοιγόμαστε στο σύντροφο αφού μιλάμε για γάμο. Καθώς σας έλεγα για υπερβάσεις, σκέφτηκα μια παλιά έρευνα που είχε γίνει στα Γιάννενα ανάμεσα σε τρεις γενιές ανδρών. Ήταν ο παππούς, ο Τσέλιγκας, ο οποίος ήταν 75 χρονών, ήταν πάνε αρκετά χρόνια από αυτή την έρευνα, ήταν ο γιος του που ήταν γύρω στα 50 και τον και γονός που ήταν γύρω στα 20. Ρωτήθηκαν λοιπόν την ίδια ερώτηση, για να συνδέσω και αυτά που θα πω με αυτά που ακούσατε πριν. Για ποιο λόγο, λέει, παντρεύτηκες? Και εκείνος απάντησε, γιατί αυτός ήταν, παιδί μου, ο προορισμός του ανθρώπου. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Δεν μπορούσες, αν δεν παντρευτείς, να ζήσεις. Ρώτησαν λοιπόν το γιο του, ο οποίος ήταν εκεί στα Γιάννενα και ήταν εκεί εγκαταστημένος με την οικογένειά του. Ο παππούς ήταν στο χωριό. Εκείνος είπε ότι εγώ παντρεύτηκα για να κάνω παιδιά τα οποία να τα μεγαλώσω και να γίνουν καλύτερα από μένα. Ήταν ο στόχος της επόμενης γενιάς. Και ρώτησαν και τον εγγονό 25 χρονών και εκείνος είπε ότι εγώ θα παντρευτώ μόνο όταν ερωτευτώ και θα αγαπήσω μια κοπέλα και θα θελήσω να μοιραστώ τη ζωή μου μαζί της. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί κάποιοι όταν έζησαν πιο παλιά αυτή την ομορφιά, αυτή την γλύκα του έρωτα δεν επιτράπηκε να τη ζήσουνε, γι' αυτό μιλάω για υπερβάσεις, ότι μπήκε ο αγώνας της επιβίωσης, ότι τότε ήταν και ο έρωτας ήταν κάτι τραγικό, ότι αν το ζήσεις είναι η καταστροφή, είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα λέγατε πριν. Άρα λοιπόν έχουμε να δούμε ότι έχουν αλλάξει και τα πράγματα και ναι μεν καθώς γίνονται οι αλλαγές υπάρχουν και πολλά αρνητικά αυτών των αλλαγών και είναι σωστό να τα ξέρουμε, απ' την άλλη όμως η ζωή προχωράει και μας πάει μπροστά και μόνο από αυτή τη θέση που έχουμε κατακτήσει πια μπορούμε να τα προχωρήσουμε τα θέματα. Δηλαδή, να σας πω τι εννοώ. Χθες το βράδυ έτσι είχαμε τη χαρά να είμαστε στο Λιτόχωρο ανάμεσα σε νέους ανθρώπους που πολύ μας ζέσταναν με την παρουσία τους και με τις ωραίες αμφισβητήσεις τους, γιατί είναι και ωραίο να σε αμφισβητούν οι άνθρωποι, να μην δέχονται εξ ορισμού ό,τι λες. Και μέσα σε αυτά που ρώτησαν ήταν ότι μήπως ήταν και καλύτερα πιο παλιά που οι άνθρωποι μπορεί να είχαν βρει έναν τρόπο να μην διαφωνούν ποτέ μεταξύ τους σαν ζευγάρια, να τα λύνουν όλα μεταξύ τους και να προχωράνε, γιατί κάποιος υποχωρούσε. Και εγώ αυτό που σκέφτηκα μέσα από αυτό είναι ότι είναι καλό κάποιες στιγμές να ξέρει κανείς να κάνει πίσω, είναι καλό να ξέρει να δίνει το προβάδισμα στον άλλο όταν χρειάζεται και να το κάνει και η γυναίκα πολλές φορές άμα χρειάζεται και ο άντρας καμιά φορά, δεν είναι κακό, δεν θα τα μετρήσουμε έτσι 50-50. Αλλά αυτό το γεγονός ότι σήμερα οι άνθρωποι μπορούν και να διαφωνούν είναι γιατί θέλουν και να συναντηθούν. Είναι γιατί θέλουν να βρουν περισσότερα σημεία επικοινωνίας. Είναι γιατί θέλουν να κερδίσουν ο ένας από τον πλούτο του άλλου, από τον πλούτο που λέγεται γυναίκα και από τον πλούτο που λέγεται άντρας. Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσουμε με αυτό το υπέροχο δώρο του Θεού, της ζωής, να μας κάνει γυναίκες και να μας κάνει άντρες, να μας κάνει άντρες και να μας κάνει γυναίκες και δεν αξιοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο, πόσο πιο πολύ η γυναίκα γίνεται μια γυναίκα όταν στέκεται δίπλα και απέναντι σε έναν άντρα και αντίστοιχα για τον άντρα, τότε μόνο μπορούμε να θέσουμε τα θεμέλια αυτής της πορείας που λέγεται γάμος και που λέγεται αγώνας και που λέγεται ομορφιά και που λέγεται καλλιέργεια και που λέγεται φροντίδα. Είναι σημαντικό ότι τα ζευγάρια πολλές φορές περιμένουν με ένα μαγικό τρόπο μέσα στη ζωή τους να τους χαρίζονται τα ωραία πράγματα. Όταν ερωτεύεται κάποιος, αυτό που κάποιος ονομάζει η ωραιότερη τρέλα της ζωής, πέφτουν τα τείχη της μοναξιάς. Δηλαδή, ξαφνικά γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τον οποίο μέχρι χτες δεν τον ήξερε, σου ήταν άγνωστος, και ξαφνικά νιώθεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να συμπορευτώ και μπορώ να μοιραστώ πολύτιμα πράγματα. Μπορώ να νιώσω αγάπη, μπορώ να νιώσω επιθυμία, να νιώσω λαχτάρα, να νιώσω κοντινότητα. Είναι ένα θαύμα της ζωής, αν το σκεφτούμε. Είναι και παράδοξο.
Αν σκεφτούμε πώς αφήνει μια κοπέλα τη μητέρα της, ξέρω και εγώ, που τη φροντίζει, την αγαπάει, και μπαίνει σε μια περιπέτεια να συμπορευτεί με έναν άντρα που είναι τελώς διαφορετικός, σαν όν, σαν ύπαρξη, και να νιώσει και ωραία μαζί του. Αυτό λοιπόν, αυτή η τρέλα της ζωής στην αρχή έχει πολλές υποσχέσεις. Και μάλιστα, σαν να έρχεται εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος να ονειρευτεί ότι μπορεί να ζήσει και αυτά που δεν έζησε μέσα στο πατρικό σπίτι. Δηλαδή, εκεί που είχε απομακρυνθεί από τους γονείς του, γιατί για να κάνεις ένα καλό γάμο, είναι καλό να έχεις αποχωριστεί καλά την πατρική σου οικογένεια. Αλλιώς θα είσαι ακόμα προσκολλημένος πίσω και δεν θα μπορείς να προχωρήσεις. Εκεί λοιπόν που είχε δώσει τη μάχη για να αποχωριστεί με τους γονείς και να υπερασπιστεί το αγαθό της ελευθερίας, ότι ξαφνικά μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια και βγαίνουν από μέσα του όλα αυτά που δεν ικανοποιήθηκαν, όλα αυτά που δεν είχαν ποτέ, τα κομμάτια που δεν είχαν χαρεί, όσο η χαρά δεν είχε ονοματίσει, σαν να διψούν τώρα για την ευτυχία. Και τότε περιμένει τα πάντα. Έτσι, και ενώ αυτό στην αρχή είναι γεμάτο υποσχέσεις, στην πορεία, αν εξαντληθεί μόνο στην προσμονή και σε αυτή την κατάσταση ότι με ένα μαγικό τρόπο ο άλλος θα με ευτυχήσει, βεβαίως θα υπάρχει πολύ μεγάλη ματέωση. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια να έχουμε μια λειτουργικότητα που να εξελίσσεται, πολλές φορές έτσι την ανοιχνεύουμε μέσα στα ζευγάρια με μια ερώτηση, γιατί έχουμε την χαρά να δουλεύουμε στο χώρο μας και ατομικά με ζευγάρια και σε ομάδες. Δηλαδή, που έρχονται, ξέρω και εγώ, 6 ζευγάρια μαζί, 5-6 ζευγάρια μαζί, και μοιράζονται προβληματισμούς, χαρές του έγκαμου βίου, αγωνίες, προχωρήματα, εξέλιξη. Ρωτάμε λοιπόν τα ζευγάρια, τι είναι αυτό που στην αρχή της σχέσης σας σας δυσκόλεψε με τον σύντροφό σας, αλλά στην πορεία μάθατε πάρα πολλά από αυτό. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς όμως να το απαντήσει, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο γάμος έχει και μια εξέλιξη. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ό,τι ωραίο έχει ο γάμος το έχει στην αρχή, όπως και ο έρωτας. Μετά, άντε τρως από τα έτοιμα, μερικά είναι και που έχουν και μπαγιατέψει. Δεν πιστεύουν σε αυτή την καλλιέργεια. Όταν λοιπόν πιστέψουμε ότι ο γάμος σου αποκαλύπτει την ομορφιά, όπως το κρασί που παλιώνει και μπορεί να είναι καλύτερο από πριν, έτσι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείς και αποκτάς και καινούργια πράγματα καθώς συμπορεύεσαι με έναν άνθρωπο. Αν η πεποίθηση είναι ότι απλώς συμβιβάζομαι και κάπου υποχωρώ εγώ, κάπου υποχωρεί ο άλλος, ξεκινάμε από 10 πράγματα και στο τέλος φτάνουμε μίζερα, άντε με μισό, με ένα, έτσι τα κουτσουρεύουμε, τα κόβουμε, ψαλιδίζουμε. Έχω ζευγάρια που τους λέω ότι, ξέρετε, νιώθω σαν να κρατάει το καθένα σε ένα ψαλίδι. Ο ένας κόβει, χράτσει λίγο από τα πούπουλα, από τα φτερά του άλλου, μετά ο άλλος ξανακόβει. Δηλαδή, δεν ξέρετε να χαρείτε αυτό το πλούτο που έχετε. Όταν λοιπόν ρωτήσουμε τι είναι αυτό που στην αρχή σας δυσκόλεψε και στην πορεία κερδίσατε, έχουμε πάρει μερικές πολύ ωραίες απαντήσεις. Ξέρετε, πάνω σε θέματα πολύ ουσιαστικά της ζωής. Και μια τέτοια έτσι, απάντηση θα σας περιγράψω, γιατί νομίζω ότι το παράδειγμα έχει πολύ δύναμη και πολλές φορές είναι καλύτερο από χιλιάδες λέξεις. Μια νέα γυναίκα λοιπόν μου είχε πει ότι, εγώ να ξέρετε, στη σχέση με τους γονείς μου είχα ζήσει κάτι πολύ δύσκολο, ότι όταν μαλώναν οι γονείς μου με κάποιον, κόβανε συναισθηματική επαφή. Δηλαδή, δεν μιλάμε. Είχαν φτάσει σε σημείο και παιδιά να μην πηγαίνουν ούτε στην κηδεία του γονιού. Όταν γνώρισα, λέει, τον άντρα μου, ένα από τα στοιχεία το οποίο με παραξένεψε σε εκείνον ήταν ότι τη σχέση την υπηρετούμε. Ό,τι και να γίνει, πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Και να μας κάνει κάτι ο άλλος, δεν είμαστε και γυαλιά που ραγίσανε. Το γυαλί το ξανακολλάμε ή το ξαναβάζουμε σε άλλο καλούπι και είναι καινούριο. Και τότε, όταν μπούμε με αυτόν τον τρόπο και όταν επίσης αναγνωρίσουμε ότι και εμείς κάπου τον πληγώσαμε, δεν είναι μόνο ο άλλος που μας έχει πληγώσει, γιατί αυτοί που κόβουν σχέση λένε εμείς είμαστε τέλειοι, άψογοι, υπέροχοι και έχουμε κάνει τα πάντα για τους άλλους και άλλοι δεν το εκτίμησαν. Όταν λοιπόν μπαίνουμε έτσι, τότε δεν κόβουμε σχέσεις, τα ξαναβρίσκουμε, θα μαλώσουμε, θα διαπραγματευτούμε, αλλά πρώτα απ' όλα είναι η σχέση. Αυτή η γυναίκα λοιπόν μου είπε ότι εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ με αυτό, με τον άντρα μου, γιατί κάθε φορά που γινόταν κάτι με έναν συγγενή μας, με ένα φίλο μας, εγώ ήθελα να το βάλω στα πόδια. Αλλά κοντά του προσπάθησα να μάθω τι είναι αυτό η αξία της δικής του ζωής και το έχω χαρεί πάρα πολύ αυτό που έμαθα. Νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ ωραίες απαντήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Ο σύντροφός μας θα μας ξεβολέψει. Αυτό να είσαστε σίγουροι.
Δεν μας χαρίζεται. Είναι ένας καθρέφτης αμήλικτος. Ο σύντροφός μας μας ξέρει. Ξέρει τα δύναμα σημεία μας, όπως και τα παιδιά μας μας ξέρουν. Ξέρει τι είναι αυτό το οποίο μας δυσκολεύει. Ξέρει τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε αγώνα για να το καταφέρουμε. Και μας το δείχνει. Αλλά μας το δείχνει βασικά και αξίζει με αυτόν τον τρόπο να δεσμευτούμε για να χαρούμε το γάμο μας. Όχι για να μας εκθέσει, όχι για να μας ξεμπροστιάσει. Μας το δείχνει γιατί μας εμπιστεύεται ότι μπορούμε να το προχωρήσουμε. Και έτσι αξίζει, αν θέλετε, αυτή η συμπόρευση. Αξίζει με την προοπτική τα δύο διαμάντια που ακουμπάνε μεταξύ τους για να γίνουν ακόμα πιο καλά. Έτσι το διαμάντι για να διαμορφωθεί και να αναδείξει όλα αυτά τις πλευρές που έχει, χρειάζεται να βρεθεί κοντά σε ένα άλλο διαμάντι. Άρα λοιπόν, με αυτή την αίσθηση, η συμπόρευση με τον άλλον είναι συναρπαστική. Γιατί εκεί που νομίζεις ότι τον ξέρεις, συνέχεια τον ανακαλύπτεις. Θυμάμαι κάποιος που έλεγε ότι, λέει, μα είσαι, λέει, μια ζωή με έναν άνθρωπο και τι κατάλαβες. Λέει, τον πιστεύετε, μια ζωή δεν τον έχω μάθει. Άρα θέλω ακόμα κι άλλο, δεν τον ξέρω. Και όταν μπαίνεις να γνωρίσεις τον άλλο βαθιά, τότε συνέχεια τον μαθαίνεις. Αν πηγαίνεις επιφανειακά, χιλιάδες ανθρώπους να γνωρίσεις, νομίζεις ότι γνωρίζεις το ίδιο. Διαλέγουμε λοιπόν συντρόφους με βάση δύο στοιχεία. Το ένα είναι το κοινό, το οικείο, και το άλλο το διαφορετικό. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε οικειότητα, ότι κοίταξε, με αυτόν καταλαβαινόμαστε. Και το άλλο το οποίο μας προκαλεί την περιπέτεια είναι το διαφορετικό. Δηλαδή, ότι ο άλλος τελικά έχει κάποιες απαντήσεις να μας δώσει, τις οποίες δεν τις έχουμε. Ότι κάτι ξέρει που εμείς δεν το ξέρουμε. Ελάτε όμως που μας ξεβολεύουν οι απαντήσεις για τις οποίες τον έχουμε διαλέξει να μας δώσει. Εκεί είναι το παιχνίδι που θα κερδιθεί. Αν είμαστε ανοιχτοί, γιατί ξέρουμε όταν διαλέγουμε κάποιον, συνήθως ξέρουμε. Εκτός αν κανείς είναι κάτω από άλλες καταστάσεις που δεν θέλω να τις αναλύσω τώρα, ας πούμε, σε κατάσταση ανάγκης, μοναξιάς, να βιάζεται να φύγει από το πατρικό σπίτι, που μπορεί να διαλέξει βιαστικά. Συνήθως οι άνθρωποι ξέρουν τον σύντροφο που τους ταιριάζει, που τους τριμώχνει, που τους αναδεικνύει, που τους αξίζει, που μπορεί να μοιραστεί μαζί τους. Αν λοιπόν αντέξουμε αυτό το διαφορετικό που θα μας οδηγήσει, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο γάμος μας θα έχει και την έκπληξη που αξίζει να την έχει. Γιατί αλλιώς θα είναι πολύ προβλέψιμος. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνει ένα γάμο όμορφο, γιατί μιλάμε και για τον αγώνα στο γάμο και για την ομορφιά, είναι να μπορεί να γίνει ο γάμος και καταφύγιο και εφαλτήριο. Δηλαδή, να είναι το καταφύγιο όπου να νιώθουμε ασφάλεια, ένας μικρός παράδεισος, όπου ο άλλος να μας καταλαβαίνει, να μπορούμε να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας και να μπορούμε να τον κάνουμε κοινωνό αυτόν που βιώνουμε. Ξέρετε, είναι πολύ όμορφο πράγμα οι άντρες να εμπιστευτούν τις γυναίκες και οι γυναίκες τους άντρες. Υπήρχαν πολλοί μύθοι παλιά που αφορούσαν τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, νομίζω τα είπες πολύ ωραία πριν, τα οποία καθόριζαν όμως και τη σχέση. Ας πούμε, μια φράση ήταν ότι ο άντρας σου να μην ξέρει τι σκέφτεσαι. Ότι δεν πρέπει να ξέρει τι σκέφτεσαι, γιατί αλλιώς εκτίθεσαι. Είναι τόσο ωραίο και οι γυναίκες να εμπιστευτούν ότι οι άντρες έχουν τρυφερότητα. Είναι τόσο άδικο να θεωρείτε ότι το μυαλό το μονοπολούν οι άντρες και την τρυφερότητα οι γυναίκες. Όχι να χάσουν τη θηλυκότητα και τον ανδρισμό. Έτσι, το να έχουμε ένα ζευγάρι unisex δεν είναι γάμος σε καμία περίπτωση. Αλλά το να επιτρέπονται να καλλιεργούνται οι πλευρές. Η τρυφερότητα με τον ανδρικό τρόπο. Το μυαλό, η δύναμη με τον γυναικείο τρόπο. Είναι ωραίο λοιπόν ο γάμος να είναι ένα καταφύγιο, όπου να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα, να νιώθουμε την ασφάλεια ότι ο άλλος θα μας ακούσει και θα μας καθρεφτήσει. Ότι θα μπορούμε να μοιραστούμε τη χαρά μας. Ξέρετε, σήμερα πολύ δύσκολα μοιραζόμαστε τη χαρά μας. Έχουμε φίλους που στη δύσκολη ώρα θα μας συντρέξουν. Αν αναρωτηθούμε όμως και βρούμε πόσους φίλους έχουμε που θα τους πούμε το καλό που κάναμε και θα χαρούν, πιθανόν να είναι λιγότεροι. Ο σύντροφος λοιπόν αντιστοιχεί να μπορεί να μοιραστεί τη χαρά μας. Να μπορεί να μοιραστεί αυτό που κάναμε σήμερα στη δουλειά μας και μας γέμισε. Αυτό που ζήσαμε με τα παιδιά μας και μας έδωσε χαρά.
αυτή η αίσθηση ότι έχουμε ένα καταφύγιο που μοιραζόμαστε τα μυστικά, τις λαχτάρες μας, βεβαίως την κοντινότητα, την ερωτική που αφορά μόνο το ζευγάρι, αυτό κάνει το γάμο ένα καταφύγιο. Και το καταφύγιο, σήμερα ήμασταν σε ένα ωραίο καταφύγιο στον Όλυμπο, εσείς εδώ έχετε αυτή την ευλογία να ζείτε σε αυτή την υπέροχη περιοχή. Τι νιώθει κανείς σε ένα καταφύγιο? Νιώθει μια ζεστασιά, νιώθει μια προστασία, νιώθει ασφάλεια, αισθάνεται ότι, και συνήθως τα καταφύγια είναι μέσα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον απ' έξω, που τον προετοιμάζει το καταφύγιο για να βγει να απολαύσει την ομορφιά του κόσμου, την ομορφιά που είναι απ' έξω. Κάπως έτσι αντιστοιχεί να είναι και ο γάμος. Ότι δεν μας απομονώνει από τους άλλους, αλλά μας κάνει να έχουμε τη δύναμη για να βγούμε να απολαύσουμε τη ζωή, να απολαύσουμε την ομορφιά του κόσμου. Και απ' την άλλη ο γάμος να γίνεται ένα εφαλτήριο. Να γίνεται δηλαδή αυτό που θα μας κινητοποιεί, όχι να είμαστε ένα κλειστό σύστημα που μαραζώνει, γιατί κάθε κλειστό σύστημα μαραζώνει, αλλά ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο ξέρει να έχει τα δικά του και να ανοίγεται προς τα έξω. Και πώς ανοίγεται? Πρώτα απ' όλα με τα παιδιά, μετά με τη δημιουργία στο χώρο της εργασίας, με τους φίλους, με την ευρύτερη οικογένεια, με την κοινότητα. Το ζευγάρι έχει να εντάξει σταδιακά όλη την απεραντοσύνη της ζωής σε μια αληθινή συνάντηση. Αυτό είναι που το κάνει να έχει την ανάγκη αυτού του ζωντανού ψυχοκοινωνικού χώρου. Όταν μιλάμε για υγεία σε ένα γάμο, υπάρχουν 2-3 στοιχεία, έτσι, 5 λεπτά και θα τελειώσω. Το ένα στοιχείο είναι το πόσο είναι σημαντικό το ζευγάρι να έχει μια θετική στάση απέναντι στη ζωή. Ξέρετε, οι μίζεροι άνθρωποι δεν μπορούν να χαρούν. Δηλαδή, αν είσαι μίζερος και δεν βλέπεις θετικά τη ζωή, ούτε ο γάμος σου θα είναι καλός. Δεν είναι αφελείς οι υγιείς άνθρωποι, δεν είναι ότι δεν βλέπουν τις δυσκολίες. Τις βλέπουν πολύ καλά. Απλώς ξέρουν ότι υπάρχει και χαρά και γι' αυτό είναι γενναιόδοροι. Έχουν ευεξία, έχουν πλούτο, γι' αυτό μπορούν και μοιράζουν. Δηλαδή δεν αισθάνονται μιζέρια, και η μιζέρια δεν έχει να κάνει με τα πόσα χρήματα έχει κανείς, είναι η στάση ζωής. Ένα σημαντικό στοιχείο επίσης ενός υγιούς γάμου είναι κατά πόσο συνυπάρχει και η κοντινότητα και η απόσταση. Δηλαδή, σε ένα ζευγάρι που αγαπιέται υπάρχει ελευθερία ο καθένας να δημιουργεί και να υπάρχει σαν άτομο, και υπάρχει και το κοινό το οποίο μπορεί να λειτουργεί καλά. Όχι το ένα εις βάρος του άλλου, δηλαδή και το εγώ και το εσύ και το εμείς. Μπορεί ο καθένας να νιώθει καλά, δεν θέλει τον άλλο επειδή νιώθει μόνος του, δεν τον θέλει για να τον ελέγχει, δεν τον θέλει γιατί είναι ένας πολύ κλειστός άνθρωπος και θέλει στήριγμα, τον θέλει γιατί κάνει το παραπάνω. Αλλά όπου και να είναι, τον έχει μαζί του. Στο χώρο της δουλειάς του, η γυναίκα με τα παιδιά της, οπουδήποτε και αν είναι, έχει την ασφάλεια που τον περιβάλλει. Έχει την αγάπη που τον περιβάλλει. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορούν το ζευγάρι να παίρνουν καλά τις αποφάσεις. Δηλαδή ότι υπάρχει μια ισοτιμία στον τρόπο που παίρνουν οι αποφάσεις. Ότι δεν φοβούνται την αλλαγή. Ότι αντέχουν μέσα στην πορεία του χρόνου αυτές τις αλλαγές που θα συμβούν, να τις βλέπουν σαν ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι μεγάλο στοίχημα τι κάνουμε το χρόνο. Ο χρόνος μπορεί να συσσωρεύει κακία. Να συσσωρεύει αυτό που ονομάζουμε μνησικακία, κακία της μνήμης. Μπορεί να συσσωρεύει παράπονα, σκουριά. Μπορεί να, όμως να γίνεται σοφία. Μπορεί να αυξάνει τις θετικές εμπειρίες. Και είναι το θέμα πώς βλέπουμε τη ζωή μας. Τις μετράμε σύμφωνα με τα καλά που έχουμε ζήσει, με τα δώρα της ζωής, ή μετράμε τελικά τη ζωή μας σύμφωνα με τις ατυχίες? Και είναι άνθρωποι που τη ζωή τους τη μετράνε μόνο με τα άσχημα που έζησαν. Πάλι στενοχωριόμαστε, λένε, πάλι υποφέρουμε. Και άλλοι που λένε, είμαστε όρθιοι, προχωράμε, και μέσα σε αυτά έρχονται και τα ζόρια και τα αντιμετωπίζουμε και τα παλεύουμε. Μιλάμε λοιπόν για καλή φροντίδα μέσα στο γάμο. Μιλάμε για τρυφερότητα. Είναι μια πολύ σημαντική έννοια της τρυφερότητας. Πολλές φορές τα ζευγάρια που βγάζουν επιθετικότητα ή μιζέρια, εκείνη τη στιγμή που βγάζουν τα ανάποδα πράγματα, έχουν και καλά συναισθήματα. Αυτό είναι το κακό. Αλλά δεν τα βγάζουν. Νομίζουμε, αυτό είναι το μόνο η παρεξήγηση, ότι αν μιλήσουμε απότομα ή αν μιλήσουμε στον άλλο υποτιμητικά, ότι εκείνη την ώρα θα μας ξεκουράσει γιατί θα ξεσπάσουμε. Αυτό είναι το κακό. Νομίζουμε ότι η ζωή μας θα γίνει πιο εύκολη.
Και υπάρχουν πάρα πολλά ωραία συναισθήματα, τα οποία δυστυχώς δεν βγαίνουν ποτέ στην επιφάνεια. Υπάρχουν τόσα σ' αγαπώ που δεν έχουν υποθεί ποτέ. Υπάρχουν τόσα συναισθήματα νιαξίματος αληθινού για τον άλλο, καμάρι, περηφάνειας που νιώθει ο ένας για τον σύντροφό του, που τον βλέπει στον δρόμο και τον καμαρώνει, τα οποία δεν έχουν υποθεί ποτέ. Και είναι κρίμα να μην βγαίνουμε ολόκληροι ως άνθρωποι. Και είναι κρίμα να μην ξέρουμε αυτή τη δεξιότητα που μπορεί να έχει τη δύναμη να επουλώσει τη δύσκολη ώρα, το άσχημο που ζούμε, και την άλλη στιγμή την κατάλληλη, χρησιμοποιώντας με σοφία το χρόνο, να λύσουμε και το πρόβλημα και να πάμε πιο πέρα. Γιατί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν να μοιραστούν και το καλό, βουλιάζουν μόνο στα δύσκολα. Και τότε ξανά μαλώνουν με τον ίδιο τρόπο. Και είναι τραγικό να μαλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, ενώ μπορούμε και με τη διαφωνία να προχωράμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για φροντίδα, μιλάμε για τρυφερότητα, μιλάμε για ομορφιά, μιλάμε για έκπληξη, μιλάμε για αξιοποίηση της στιγμής, για διεύρυνση της στιγμής. Πολλές φορές η στιγμή έχει πιο πολύ δύναμη από τον χρόνο. Αυτή η στιγμή που ξέρουμε να τη δούμε και να τη χαρούμε. Μιλάμε για μοίρασμα της αγάπης, για μοίρασμα της ζωής της ίδιας με τις δυσκολίες και με τους πόνους. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω δεν ξεχνάμε ποτέ πότε ο σύντροφός μας στάθηκε στη δύσκολη την ώρα, πότε μας στάθηκε στην αρρώστια του γονιού μας, πότε ήταν παρόν μέσα στη δυσκολία του παιδιού μας. Δηλαδή πόσο και τα δύσκολα γίνονται αφορμές ζωής, μοιράσματος και αγάπης. Με ευχές λοιπόν να μην απελπιζόμαστε ποτέ. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει κανείς να πιάσει το γάμο του και να τον επηρεάσει θετικά, μπορεί να το κάνει μέχρι τέλους. Δηλαδή αυτό που μας δίνει η ζωή είναι μέχρι τέλους. Ακριβώς όπως θυμάμαι μια γιαγιά που έλεγε το πρωί, έκανε αυτή την κίνηση και της έλεγε η εγγονή της, τι κάνεις? Λέει, κάνω τη γυμναστική μου, παιδί μου, δεν μπορώ να κουνήσω τίποτα άλλο. Αυτό μπορώ να κουνήσω. Άρα λοιπόν η ελπίδα μας δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ όσο υπάρχει αγάπη. Σας ευχαριστώ. Πόσο όμορφα, γλυκά και τρυφερά συμπλήρωσε η κυρία Καραγιάννη τον κύριο Καραγιάννη. Και νομίζω θα συμφωνήσετε ότι άξιζε η αλλαγή της ημέρας σήμερα Σάββατο για να έχουμε το ζευγάρι αυτό των γιατρών κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεων, έχετε να κάνετε και μια ανακοίνωση, νομίζω, κύριε Καραγιάννη. Μαρία Μουρούτη. Ναι. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της εδώ μια γυναίκα που πραγματικά ο άντρας της ζήτησε πολύ, με πολύ γλυκό τρόπο να το θυμίσουμε και να της το αφιερώσουμε. Είναι η κυρία Μαρία Μουρούζη που έχει τη γιορτή της σήμερα. Χρόνια της πολλά λοιπόν. Και παρακαλώ τον κύριο Μουρούζη να έρθει και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τον παρουσιάσουμε. Θα είναι την επόμενη Δευτέρα, όχι μεθαύριο, στις 10 Δεκεμβρίου, ο επίσημος ομιλητής και καλεσμένος μας. Ναι, κύριε Μουρούτη. Πάστε καλά. Να χαίρεστε στο Στεφάνιζερ. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει, να έχουμε τον ίδιο τον ομιλητή να μας παρουσιάζεται. Θέλω να είμαι ευγνώμων και στον κύριο Κορομπίλη που το δέχτηκε και στον κύριο και την κυρία Καραγιάννη για την εισβολή αυτή. Σήμερα η σύζυγός μου είναι το καλύτερο μισό από μένα. Βλέπετε το χειρότερο μισό. Η ωραία είναι πίσω, το τέρας είναι εδώ. Με τέτοια μύτη όπως βλέπετε. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, κύριε Καραγιάννη, τι μου βρήκε και με αγάπησε. Θέλω να πω μόνο ότι το δώρο που της έκανα σήμερα για τα γενέθλιά της ήταν αυτή η ομιλία. Και έπεσε ακριβώς Διάνα. Πιστεύω ότι ο καλός ο Θεός δεν υπάρχει τύχη ούτε και πεπρωμένο, αλλά υπάρχουν όμορφες συγκυρίες. Και ήθελα απλώς, αγάπη μου, να σου πω ότι στα τόσα χρόνια που με υπομένεις, ξέρω ότι πολλές φορές σε απογοήτευσα, εγώ σε απογοήτευσα, όχι εσύ, ότι πολλές φορές έκανα πίσω, ότι ίσως δεν στάθηκα όπως έπρεπε, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένος και περήφανος γιατί αυτό που είσαι δίπλα μου με ολοκληρώνει εμένα και σαν άντρα και σαν άνθρωπο και σαν παιδί του Θεού. Σε αγαπώ και όπως ο Αδάμ προτίμησε έστω και λανθασμένα να φάει και αυτός από το δέντρο της γνώσεως αλλά να μην χωριστεί από τη γυναίκα του παραβαίνοντας ένα νόμο, διαπυρός και σιδήρο θα πάω και σε καλές και σε κακές στιγμές, σε πλούτη και σε φτώχεια, σε υγεία και σε αρρώστια, μέχρι που ο θάνατος να μας χωρίσει. Σου με ευγνώμων και το φόρεμα που νόμιζες
που πήγε στο μαγαζί, ότι πουλήθηκε, πήγα και το βρήκα και εδώ είναι η κάρτα. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. Αυτή ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Τολμήστε να μην πάρετε όλα τα φορέματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Μουρούτη. Θα είναι ο επόμενος ομιλητής μας την επόμενη Δευτέρα στις 10 Δεκεμβρίου. Το θέμα της ομιλίας του, άγχος, κρίση στην καθημερινότητα. Να παρακαλέσω την Αντιπρόεδρο της Σχολής Γονέων Κατερίνης, τη γιατρό μας, την κυρία Μαλιάρα, να δώσει ένα δώρο στην κυρία Καραγιάννη, το αναμνηστικό μας. Είναι το βιβλίο του κυρίου Κασδαρίδη Κατερίνη. Και τον τέλος πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Δημινά, να δώσει στον κύριο Καραγιάννη. Πάρετε και από τον Τέος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ερωτήσεις, έχουμε λίγο χρόνο. Παρακαλώ, ελάτε στο βήμα μπροστά για να καταγράφετε και να ακούγεστε. Ήθελα να κάνω πρώτος την ερώτηση, γιατί έχουμε και μικρά παιδιά που μας περιμένουν και πρέπει να φύγουμε λίγο γρήγορα. Περιέχει λίγο ρίσκο αυτή η ερώτηση που θα κάνω, γιατί είναι ερώτηση διαπίστωση. Και αν είναι άστοχη, θέλω να με συγχωρέσετε. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι ήταν καταπληκτική η παρουσίασή σας. Εγώ τουλάχιστον συγκινήθηκα και συγκλονίστηκα με αυτά που άκουσα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι όλα αυτά που είπατε που είναι τόσο ωραία, πιστεύω ότι για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κάποια δύναμη. Θέλω να πείτε ειλικρινά, αυτή η δύναμη από πού προέρχεται. Ίσως να το θεωρείτε αυτονόητο και δεν το λέτε. Ίσως δεν το λέτε συνειδητά, γιατί έχετε κάποιο λόγο και θα ήθελα να τον εξηγήσετε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήταν ίσως ελλιπές αν δεν λέγατε ειλικρινά από πού προέρχεται αυτή η δύναμη για να γίνουν όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ. Καταρχάς, μόνο ευχαριστούμε. Τυχερά και τα παιδιά σας που σας περιμένουν. Και τυχερά και τα παιδιά σας που μπορέσατε και δεν τα αφήσατε. Αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες. Και αν θα το δούμε το ίδιο θέμα αυτό που λέμε, είναι ότι κάθε κλειστό σύστημα δεν μπορεί μέσα στις πραγματικές συνθήκες να υφίσταται και να μπορεί να μην έχει αναλώσει την ενέργειά του. Η ενέργεια δεν μπορεί να προέρχεται από ένα κλειστό σύστημα στις πραγματικές συνθήκες, γιατί τότε κάποια στιγμή μέσα στη φθορά χάνεται. Επομένως, η σχέση με κάτι έξω από το κλειστό σύστημα μπορεί να παράγει αυτή την ενέργεια, η οποία μπορεί να προσφέρεται και μέσα στο σύστημα του ζευγαριού, μέσα στο σύστημα της οικογένειας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι μέσα από τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω μας, και δεν μπορεί το ένα ζευγάρι να είναι κλειστό σύστημα, ή η σχέση με ένα άλλο πρόσωπο, όχι με μια ιδέα, αλλά με ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι πηγή της ενέργειας και που να είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, αλλά που δεν τον βλέπεις και δεν τον παίρνεις είδηση, αν εσύ δεν έχεις μάτια για να τον δεις και αν δεν έχεις τρόπο να τον πάρεις. Και αυτή η δυνατότητα αυτής της σχέσης δεν είναι απλώς επίκληση μιας ιδέας, αλλά μια ζωντανή σχέση, που και αυτή η ζωντανή σχέση απαιτεί μια διαρκή εγρήγορση. Γιατί αν μείνουμε παθητικά και σε αυτή τη σχέση να περιμένουμε ο άλλος να μας φροντίσει, σε λίγο θα το έχουμε επιτεθεί και θα το θεωρούμε και αυτόν απόντα. Εγώ να σας πω, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το θάρρος που είχατε να ρωτήσετε έτσι, και θα απαντήσω πολύ έτσι ειλικρινά. Καταρχάς νομίζω ότι ο καθένας, γιατί νιώσατε ότι μιλάμε από ψυχή, δεν μιλάμε απλώς έτσι μόνο επιστημονικά, μιλάμε μέσα από και από εμάς.
Να σας πω, καταρχάς, ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του μια θεωρία, έχει κάποιες αξίες, έχει μια πίστη. Έτσι, ένα κομμάτι λοιπόν της ελπίδας και της εμπιστοσύνης στον άνθρωπο, ναι, εγώ θα το πω, πηγάζει και από τη σχέση με την πίστη και από το Θεό. Ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό το δώρο που νιώθω στη ζωή μου, ότι είναι η παρουσία του άντρα μου. Είναι ένα δώρο. Το οποίο έχει δοκιμαστεί 35 χρόνια και το οποίο μπορεί να με κάνει να νιώθω ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Το άλλο είναι ότι μας περιβάλλουν άνθρωποι που μας έχουν εμπιστευτεί στη δουλειά μας, με τους οποίους δουλεύουμε και οι οποίοι μας έχουν πραγματικά χαρίσει, το λέω, δεν ξέρω αν το έχουν συνειδητοποιήσει, εγώ τους το λέω, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούν, με την επιθυμία τους να δουλέψουν τα κομμάτια του εαυτού τους και να δουν την ευθύνη τους στο πρόβλημα, γιατί όταν έρχεται κάποιος εμάς, φοβάται στην αρχή ότι για όλα φταίει εκείνος. Ή στην αρχή νομίζει, το πιο εύκολο είναι, ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Όταν λοιπόν έχει το κουράγιο να δει που ο ίδιος συμβάλλει σε ένα σύμπτωμα παιδιού σοβαρό, σε ένα σοβαρό πρόβλημα της οικογένειας, και πάρει ευθύνη και βλέπουμε αλλαγές, πιστέψτε μας, βλέπουμε συγκλονιστικές αλλαγές. Αυτό λοιπόν μας έχει δώσει μια σιγουριά. Μιλάμε μέσα από αυτή τη σιγουριά. Δεν υπερασπιζόμαστε σήμερα ότι η ζωή είναι εύκολη, αλλά υπερασπιζόμαστε ότι είναι ωραία και ότι αξίζει. Αυτή η σιγουριά λοιπόν, και επίσης αυτά που έχουμε δει, ότι αυτά που λέμε στους άλλους, όταν τα παλεύουμε κι εμείς, τα χάνουμε πολλές φορές, αλλά όταν τα παλεύουμε, μας βγαίνουν πάρα πολύ στη ζωή μας. Και τελικά βλέπουμε ότι όταν αυτό που παλεύεις έχει πιο πολύ όφελος από αυτό που μπορεί να έχεις μέσα στην παραίτηση, μέσα στη μιζέρια, τότε νιώθουμε τελικά ότι είναι καλύτερο να το προσπαθείς. Δηλαδή ότι είναι και πιο εύκολο, αν θέλετε. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, πιο εύκολο είναι να μπορείς με τα παιδιά σου να σχετίζεσαι ειλικρινά και να τους βάλεις στην πειθαρχία επειδή είναι καλό για τη ζωή, παρά να τους επιβάλλεις αυταρχικά. Άρα, τελικά βγαίνει να είναι πιο εύκολο, γιατί είναι πιο αποδοτικό. Μάλιστα. Κ. Σταγκαλίδης. Σας παρακαλώ. Ήθελα να θεμελιώσω την ερώτησή μου πρώτα. Οι κοινωνιολόγοι σήμερα μας λένε ότι η κοινωνία αυτή καταναλωτική. Εμείς οι απλοί άνθρωποι τη λέμε καταστροφική. Γιατί αυτοί οι επιστήμονες και οι κοινωνιολόγοι και οι άνθρωποι της εξουσίας μας καταστρέφουν τη ζωή. Θα πω ένα παράδειγμα. Έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη 6 χρόνια. Το φεμινιστικό κίνημα εκείνο τον καιρό του 65 με 71 που έζησε εκεί, εμείς το χαιρόμαστε. Είμαι παιδί μιας οικογένειας που έχω μεγαλώσει σε 3 αδερφές και μια μάνα, σε 4 γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα τη γυναίκα μου τη σπλένω τα πιάτα και τη μαγειρεύω όταν είναι άρρωστη. Επομένως, θα μιλήσω και φεμινιστικά, όχι μόνο ανδροκρατούμενα. Λοιπόν, το φεμινιστικό κίνημα καλώς δημιουργήθηκε στον κόσμο. Εμείς οι άντρες, λοιπόν, που έχουμε ψηφίσει νόμους αντρικούς, οι οποίοι νόμοι καταπιέζουν τη γυναίκα. Διότι η γυναίκα δεν συμμετείχε στην νομοθεσία που υπάρχει σήμερα, έτσι δεν είναι. Όλοι οι νόμοι σήμερα που επικρατούν έχουν ψηφιστεί από άντρες. Η γυναίκα δεν συμμετείχε. Ποτέ. Επομένως αδικείται και καταπιέζεται με τους νόμους τους σημερινούς. Άραγε το φεμινιστικό κίνημα ήταν σωστό, αλλά δυστυχώς μπήκανε μέσα στο κίνημα παράγοντες, σκοταδιστικοί, και δώσαν στη γυναίκα για την ισότητα μόνο το παντελόνι και το τσιγάρο, τίποτα άλλο. Τι πήρε η γυναίκα σήμερα? Το ερώτημα, κύριε Πολυκρότη. Το ερώτημα είναι, αυτή η κοινωνία έγινε από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το κακό της ανθρωπότητας ή το καλό? Οι νόμοι της βοηθούν το ζευγάρι να έχει ισότητα ή το βοηθούν να έχει αντιπαλότητα? Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε για την ερώτηση και έχουμε να δούμε κάτι. Υπάρχουν οι νόμοι, αλλά πολλές φορές οι νόμοι, ενώ είναι το πλαίσιο, δεν σημαίνουν τίποτα για τη ζωή των ανθρώπων. Εάν βάλουμε κάποιους άλλους να μας φταίνε, τότε θα βρίσκουμε πάντοτε κάποιους άλλους, είτε πλαίσιο είτε κοινωνία, και τότε θα χάσουμε τη δυνατότητα να χαιρόμαστε. Ευτυχώς τα πράγματα παίζονται διαρκώς. Ευτυχώς δεν τελειώνει το παιχνίδι των σχέσεων και της προσωπικής ζωής, και επομένως ευτυχώς κανείς επιστήμον, κανείς ειδικός, κανείς νομοθέτης
ακόμα και οι 300 και 1300 και όσοι έχουν υπάρξει δεν μπορούν να μας καταστρέψουν τη ζωή αν εμείς δεν το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να βρίσκουμε άλοθη έξω από μας. Και ένα ακόμα, ναι, όταν υπήρχαν τα θέματα αυτά και που πραγματικά υπήρχε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, άρα μια στερημένη κοινωνία, θα επιμείνω σε αυτό, δεν ήταν όμορφη εποχή ούτε για τους άντρες. Η εποχή που οι άντρες αποφάσισαν και δεν ξέραν να χαρούν τις γυναίκες τους, ήταν χαμένοι οι ίδιοι. Επομένως, έφτασε κάποια στιγμή που θεώρησαν οι γυναίκες ότι, και καλά κάνανε, ότι έπρεπε να διεκδικήσουν το χώρο, το έκαναν κάποια στιγμή με έναν άτσαλο τρόπο, γιατί άτσελες ήταν και οι καταστάσεις τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουν, αλλά σήμερα, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια άλλη περίοδο. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για ζευγάρι. Σήμερα οι νέοι και οι νέες είναι σύμμαχοι στο παιχνίδι της ζωής και μπορούν να δυσκολεύονται στη σχέση τους, αλλά πραγματικά η κοινή συμπόρευσή τους μπορεί να τους επιτρέψει να είναι και πιο καλά από ό,τι στο παρελθόν. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Μέχρι να σκεφτούν, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, κυρία Καραγιάννη, για το ξεβόλεμα. Ότι ξεβολεύεται αυτός ο οποίος μπαίνει στο γάμο. Και θυμήθηκα μία ταινία ρώσικη του 2010, ο ιερέας. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, πέρυσι κυκλοφόρησε. Λέγαν λοιπόν στον ιερέα αυτόν ο οποίος έζησε τα χρόνια του 1940 και του λένε, μα καλά, πώς πήρες αυτή τη γυναίκα η οποία είναι φουνακλού, είναι, δεν σου πάει, εσύ είσαι ήσυχος, σεμνός, ταπεινός. Αυτή είναι έτσι, δεν σου πάει αυτή η γυναίκα. Έχετε δίκιο, λέει. Όντως. Είναι ένα μηδέν. Και εγώ δεν είμαι και πολλά πράγματα. Ένα-ένα είμαι. Μια μονάδα είμαι. Αλλά οι δυο μας μαζί κάνουμε το δεκάρι. Αν ήμουνα μόνος, θα παρέμενα η μονάδα. Και αν παρέμενε μόνη, θα ήταν το μηδενικό που λέτε. Οι δυο μαζί κάνουμε το δέκα. Και έλεγε ότι αυτή είναι το ακονιστήρι μου. Και εγώ το δικό της. Που μέσα στην πορεία τρίβονται όπως τα διαμάντια, αναφέρατε, κύριε Καραγιάννη. Λοιπόν, ερωτήσεις, ο κύριος Δημινάς. Όντως ήταν πάρα πολύ ωραία η απόψινη παρουσίαση του θέματος και από τους δύο τους ομιλητές. Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και με προβλημάτιζε χρόνια με την ιδιότητά μου πιο πολύ σαν δικηγόρου ήταν όσες φορές ερχόταν ζευγάρια για να χωρίσουν και μάλιστα πολλές φορές νέα παιδιά και τους ρωτούσα ποιος είναι ο λόγος. Ίσως δεν λέγανε, δεν αποκαλύπταν τις βαθύτερες αιτίες. Να, δεν τα βρίσκουμε στα οικονομικά, δεν τα βρίσκουμε στις σχέσεις μας, τις ερωτικές που είπατε νωρίτερα. Υπάρχει εγωισμός, ο ένας έριχνε στον άλλον και ούτω καθεξής. Δεν μπόρεσα όμως να καταλάβω ποιο ήταν πραγματικά ο βαθύτερος λόγος. Και δεν ξέρω εάν... Θέλω να τηγούμε μέσα επ' αυτού. Ο άντρας ή η γυναίκα θα πρέπει να συγχωρούν πολλές φορές κάποιες παρεκτροπές του άντρα στη σχέση του γάμου, να τις αντιπαρέρχονται δηλαδή, ή να αποτελεί αυτός ο λόγος που πολλές φορές μία σχέση καταστρέφεται. Βέβαια θα ήταν ιδανικό να υπάρχουν αυτού του είδους οι γάμοι όπως σας περιγράψατε, αλλά εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο σήμερα με τις παρούσες συνθήκες. Πολλές φορές ακόμη και λόγοι οικονομικοί, όπως η παρούσα συγκυρία, φέρνει διαστάσεις σε ένα ζευγάρι και μια γυναίκα που εργαζόταν και έχασε τη δουλειά της, ένας άνδρας που είχε μια εργασία και την έχασε, αποτελεί επίσης λόγο που να φτάσουν οι άνθρωποι να χωρίσουν. Τώρα, ποιοι έπρεπε να είναι οι βάσεις στις οποίες πρέπει να στηρίζει το γάμος. Ακροθυγώς το είπε η κυρία Καραγιάννη ότι και η πίστη σε κάποιες αξίες, πίστη στο Θεό, συμβάλλει πολλές φορές να διατηρηθεί μια σχέση.
Θα ήθελα την άποψή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημινά. Καταρχάς να πούμε ότι η έννοια της συγχώρεσης μέσα σε ένα γάμο είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ δεν θέλω να το εντοπίσω τη συγχώρεση σαν να θεωρούμε δεδομένο ότι ο σύζυγος παρεκτρέπεται. Αυτό είναι πιο πολύ, ήταν έτσι σαν δεδομένο σε προηγούμενη γενιά. Σίγουρα η πιστότητα στο γάμο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι σημαντικό γιατί αυτές οι τρεις πλευρές που ακούστηκαν πριν, δηλαδή η δέσμευση, η οικειότητα και ο έρωτας, η μία στηρίζει την άλλη. Δηλαδή, πώς να αναπτυχθεί καλά ο ερωτισμός αν δεν υπάρχει δέσμευση. Αν νιώθεις ότι ο άλλος δεν έχει κλείσει την πόρτα πίσω του, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Πώς να αναπτυχθεί η οικειότητα αν δεν υπάρχει δέσμευση. Πώς να αναπτυχθεί ο έρωτας αν δεν υπάρχει. Πώς να αναπτυχθεί επίσης η δέσμευση αν δεν υπάρχει και καλή κοντινότητα. Δηλαδή, όλα είναι αλληλένδετα. Άρα, λοιπόν, είναι σημαντικό κανείς σίγουρα ότι έχει και να περιμένει και το έλεος του άλλου, αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ότι αξίζει να αγωνιστεί, να μην πληγώνει το σύντροφό του, γιατί όπως και να το κάνει, όσο τον πληγώνει, ειδικά με θέματα πίστης, ξανά ξεκινάει από την αρχή και ξανά το φέρνει σε πιο δύσκολο σημείο. Άρα λοιπόν είναι καλό να προστατεύεται η αγάπη, είναι καλό να τη θεωρούμε ότι είναι πολύτιμη και να την προστατεύουμε. Τώρα, η συγχώρεση σε ένα ζευγάρι είναι ένα πολύτιμο στοιχείο. Δηλαδή, όταν κάποιος απογοητεύεται και ματαιώνεται από τον άλλο, που σίγουρα μέσα έχει την απογοήτευση από τον εαυτό του και νιώθει ότι πλέον χάλασε αυτό που είχαμε, δεν μπορούμε να το ξαναβρούμε, αυτό είναι ενάντια στη ζωή. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια με αυτό να το διατηρήσουμε ατσαλάκωτο έτσι όπως το ξεκινήσαμε. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να συγχωρούμε με τη δύναμη όμως ότι τι σημαίνει συγχωρώ. Σημαίνει μπορώ να συμπορεύομαι, να χωρώ μαζί με τον άλλο. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Δηλαδή ότι μπορώ να καταλάβω και τη δική μου συμμετοχή. Όταν έρχονται άνθρωποι που είναι κάτω από την απειλή του διαζυγίου, σίγουρα αυτό που λέμε είναι ότι εκείνος ο οποίος έβαλε ένα τρίτο πρόσωπο μέσα στη σχέση έχει περισσότερη ευθύνη. Αλλά οπωσδήποτε αναγνωρίζουμε ότι και ο άλλος σύντροφος είχε ευθύνη. Δηλαδή μπορεί να έκανε ο άντρας την εξουσιακή σχέση, αλλά και η γυναίκα είχε ευθύνη. Μπορεί να τον είχε αφήσει, να τον είχε παραμιλήσει, να είχε παραμιλήσει τον εαυτό της, να είχε παραμιλήσει τη σχέση. Σίγουρα εκείνος που έφερε τον τρίτο έχει περισσότερο. Όταν λοιπόν τα πράγματα τίθενται με τη βάση της προσωπικής ευθύνης, έχει πόνο το να ξαναποσπαθεί στο ζευγάρι να το βρει από την αρχή, αλλά μπορεί και να γίνει. Με τη διαφορά ότι για να μπορεί να αντέξει, πρέπει να τεθούν από την αρχή οι βάσεις. Δηλαδή, η συγχώρεση έχει μαζί της και τον αλλάξω τον τρόπο που τα βλέπω. Αν ζητάω συγχώρεση και κάνω πάλι τα ίδια και δεν αλλάζω το νου μου, αυτή η μετάνοια όπως τη λέει η Εκκλησία δηλαδή, τότε πραγματικά δεν έχει νόημα. Γιατί σημαίνει ότι θέλω και να το δω διαφορετικά, θέλω και να μπω με άλλο τρόπο. Πολλές φορές λοιπόν μια αστοχία σε ένα ζευγάρι δίνει αφορμή να συζητηθούν από την αρχή πράγματα που ήταν πολύ βαθιά κρυμμένα και που δεν επικοινωνούνταν μεταξύ του ζευγαριού και τότε να τεθούν τα θεμέλια, ξαναλέω με πόνο και με λύπη, αλλά μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για μια σχέση που θα έχει ξεπεράσει και ένα πρόβλημα. Αλλά για να μπορεί να λειτουργήσει έτσι, χρειάζεται αυτός που συγχώρεσε να μην ξαναγυρίζει με κάθε αφορμή πίσω και να θυμίζει. Γιατί τότε γίνεται η πληγή συνεχώς ένα εμπόδιο μέσα στο ζευγάρι που δεν προχωράει μπροστά, γίνεται καθήλωση, γίνεται κλουβισμός. Και τότε είναι μόνο κακό. Μάλιστα, κύριος Μαρούδης. Ειδικά άμα λέγεται και ελπίδα και πεθαίνει τελευταία, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε για τα τόσο όμορφα που ακούσαμε σήμερα και με πείσατε να περάσω από τον βίο του αραβόνου στο βίο του γάμου όσο συντομότερα μπορώ. Σας ευχαριστώ. Είναι αραβωνιασμένος ο κύριος Μαρούδης. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια περί ανθρωπίνων σχέσεων είναι του Γιάννη Μιλιώκα που λέγεται Ροζ. Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά σου άσπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Κατά πόσο είναι σημαντικό σε μία σχέση ή στο γάμο να γίνουν ροζ και οι δύο ή να διατηρήσει ο καθένας το κόκκινο του ή το άσπρο του. Σας ευχαριστώ. Υπέροχα. Θα έρθουμε στο τρίτο πρόσωπο να μην χάσουμε
το σημαντικό αυτή η ομορφιά που ακούστηκε. Και αφού μιλήσατε έτσι ανοιχτά, επειδή εμείς είμαστε από εδώ πάνω και βλέπουμε τι γίνεται κάτω, μάλλον δεν είμαστε εμείς που σε πείσαμε. Εντάξει, έγιναν και άλλα πράγματα και είδαμε και χεράκια που ενώθηκαν στη διάρκεια της ομιλίας που δεν ήμασταν εμείς που τα προκαλέσαμε. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ, εσείς πήγατε γυρεύοντας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχουμε να δούμε, ναι, αυτή η ανυπομονησία, το να μπορούμε να χαρούμε, να μοιραστούμε και αυτή η συμπόρευση σε αυτό το χέρι που ενώνονται και που μπορούν μέσα στο διάβα του χρόνου να έχουν πολλές διαφορετικές συναντήσεις. Εάν τα πράγματα γίνουν ροζ, τότε δεν μπορείς να συναντιέσαι με τον άλλον. Για να μπορέσεις να συναντηθείς με τον άλλον, χρειάζεται να κρατάς το πρόσωπό σου. Ο μύθος ότι είμαστε μισοί και ζητάμε το άλλο μισό για να συμπορευθούμε, δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να βγάλει σε καλό. Είμαστε ολόκληροι. Και αν είμαστε μόνοι μας, δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε, αν επιλέξουμε να είμαστε μόνοι μας, να είμαστε ολόκληροι. Και η συνάντηση των δύο προσώπων είναι δύο ολόκληρα που έχουν να συναντηθούν. Όχι γιατί δεν τα βγάζουν πέρα ο καθένας μόνος του, αλλά γιατί νιώθουν ότι μαζί με τον άλλον μπορεί να πάνε πολύ περισσότερο. Και επομένως υπάρχει πάρα πολύ ομορφιά σε όλη αυτή την ιστορία, που η συνάντηση γίνεται σε πολλές διαφορετικές στιγμές. Και επομένως καλείται ο καθένας να εμπλουτίζεται από τον άλλον και όχι να χάνει την ύπαρξή του. Η δυνατότητα λοιπόν είναι κάποια στιγμή αυτή η συνάντηση του κόκκινου και του άσπρου να παράγει. Είμαι στην Κατερίνη, ξέρω ότι παίζω εκτός έδρας, αλλά εγώ είμαι ο Ολυμπιακός. Να παράγει το ερυθρόλευκο. Ή όμως κάποιες στιγμές να παράγει και το πράσινο και το κόκκινο και το μαύρο και το άσπρο και το φούξια και όλο το φάσμα των χρωμάτων, γιατί αν μείνει ακόμα και το ροζ. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μέσο όρο. Το μέσο όρο, αν πάμε, είναι εκεί που ο καθένας χάνει τις ιδιότητες του και αρχίζουν και γίνεται αυτό που υπόθηκε πριν, το κόψιμο των φτερών ο ένας τον άλλον. Γιατί αν πρέπει να αποφασίσεις καλά και ντε να πορεύεσαι μόνο στο επιμέρους στο κοινό, τότε χάνει ο καθένας την ομορφιά του και τη ζωντάνια του. Τότε χάνεται και το ένα στοιχείο και το άλλο. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπλουτισμός και όχι το ψαλίδισμα ώστε να φτάσουμε μόνο στα κοινά στοιχεία. Εκεί που πρέπει μόνο να συναποφασίζουμε. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο, ένας έρωτας, ένας γάμος, αν πηγαίνει καλά. Όταν μπορεί και αναδεικνύει και τα δύο διαφορετικά πρόσωπα. Όταν δεν χάνουν την ύπαρξή τους, αλλά μπορεί ο καθένας να προχωράει καλά. Ένας άντρας που νιώθει καλά τη γυναίκα του, που δεν μπορεί να δηλώνει ότι την αγαπάει, ότι είναι ερωτευμένος μαζί της, αν δεν της δώσει τη δυνατότητα να μπορεί να είναι περισσότερο εαυτός της, να αναδείξει και άλλες πλευρές της που τις έχει και δεν έχουν αναδειχθεί όλες. Και μια γυναίκα δεν μπορεί να ονομάζει ότι αγαπάει τον άντρα της αν θέλει μόνο να τον έχει κοντά της και μην τολμήσει και πάει ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί τότε αυτό δεν είναι αγάπη, είναι αγάπη, είναι φυλακή. Επομένως, αυτή η δυνατότητα να δεις ότι ένας γάμος πάει καλά είναι όταν ο καθένας από αυτούς πάει πιο ωραία, το νιώθεις πιο χαρούμενο. Και αυτό δεν είναι κάτι που εμείς το λέμε, είναι κάτι που το ξέρουν οι γονείς και ο πιο παραδοσιακός γονιός ξέρει ότι το παιδί του και μπορεί να λέει καλά για το γάμο του παιδιού του όταν το βλέπει ότι είναι ζωντανός. Όταν το βλέπει ότι παίρνει τηλέφωνο και έχει να μιλήσει μόνο διστακτικά, φοβισμένα, ότι χάνει τη δυνατότητα να πάει να του συναντήσει τους γονείς του ξεχωριστά και να έχει την άνεση και την ελευθερία να του συναντήσει, αλλά ταυτόχρονα και την ελευθερία να μην του συναντήσει χωρίς να πρέπει να γίνεται αυτό γιατί τους έχει καταφυγεί, τότε πραγματικά ξέρουν οι γονείς ότι
ανεξάρτητα αν αυτοί συμφωνούσαν ή δεν συμφωνούσαν, ότι το παιδί τους μπορεί να πηγαίνει καλά και να το αποδεχτούν. Όταν το βλέπουν να ανθίζει. Αυτό είναι η δυνατότητα να έχουμε άνθισμα και για τους δύο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι το μόνο πλαίσιο που μπορεί να ανθίζει το παιδί τους είναι αυτή. Και αν είναι η τρίτη, το λέμε πεθερές, το λέμε πεθερούς, το λέμε τούτο εδώ το καιρό στις ομάδες νέων που δουλεύουμε, δεν έχω τόσο πρόβλημα όσο εδώ που λέμε με τα πεθερικά, όσο από τους φίλους. Οι φίλες που βλέπουν ότι οι φίλοι τους πιάνει και κάνει μια σχέση, γίνονται χειρότερες από πεθερές. Γίνονται κουνιάδες. Και δεν την αφήνουν να προχωρήσει. Ναι, και εκεί είναι κάτι που έχουμε να το δούμε. Σαν να θεωρούν ότι πρέπει να είναι η προτεραιότητα αυτές και όχι να υπάρχει σχέση με το σύντροφό τους, να επιτρέψουν να ανοιχθεί. Και σε αυτό που λέγαμε χθες χαριτολογώντας στο Λιτόχωρο ήταν ότι οι πεθερές πεθάνανε. Και πέθανε και μια γενιά πεθερών, πέθανε και οι άλλοι, αλλά οι νύφες που γίνανε πεθερές είναι χειρότερες. Γιατί? Άρα δεν μας φταίνε οι πεθερές, μας φταίει το ζευγάρι που δεν έχει αγγιχθεί. Να σας πω ένα μυστικό, τι γίνεται και ξαναγεννιώνται οι πεθερές. Οι πεθερές που υπάρχουν εδώ μέσα, σαν νέες που δεν έχουν παντρευτεί, που έχουν μικρά παιδιά, είναι εν δυνάμει πεθερές, πότε? Όταν δεν υπάρχει συντροφική σχέση. Όταν πάβει να υπάρχει συντροφική σχέση και τα παιδιά μπουν ως προτεραιότητα της ζωής του ζευγαριού, τότε η απόσταση που δημιουργείται μέσα στο ζευγάρι καλύπτεται από τη σχέση της μητέρας με το παιδί. Πέφτει και εγκυστρώνεται πάνω στο παιδί. Και αν το κάνει αυτό στα 3 του χρόνια, μοιάζει χαριτωμένο, αλλά όταν προχωρήσουν τα χρόνια και θεωρεί ότι έτσι είναι μέσα από το παιδί της ζει, αύριο θα γίνει πεθερά. Ας προσέχουν οι μελλοντικές πεθερές. Άλλη ερώτηση. Κύριε Καραγιάννη, είχα δει μια ομιλία με θέμα ο φόβος στο γάμο. Και το ζουμί ήταν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη όταν ο ένας φοβάται τον άλλον και νιώθει υποπίεση. Πώς μπορεί να το ξεπεράσει? Να δώσω αφορμή μέχρι να βρεθεί κάποια άλλη ερώτηση για να κλείσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Η αγάπη δεν βγάζει έξω το φόβο. Αυτό δεν λέμε. Επομένως μπορεί να συνυπάρχει η αγάπη με το φόβο. Ο φόβος σαν συνέστημα τι δηλώνει? Όλα τα συναισθήματα είναι υπέροχα και καταπληκτικά και σημαντικά. Είναι πολύ λάθος να χάσουμε τη δυνατότητα να έχουμε όλη την γκάμα των συναισθημάτων ως πληροφορίες για το σχετίζεστε. Και ο θυμός και το μίσος και η αγάπη και το άγχος. Μου κοιτάζετε περίεργα. Ναι, είναι πολύτιμα στοιχεία όταν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση στην οποία γίνεται. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα που μας δηλώνει κίνδυνο. Αν χάσουμε τη δυνατότητα να φοβόμαστε, τότε δεν θα είμαστε καλοί. Θα είμαστε ανάπηροι. Γιατί κάποιες στιγμές που αντιστοιχεί και υπάρχει κίνδυνος, αλλήμον αν δεν φοβάσαι. Το άγχος είναι εγρήγορση. Αλλήμον αν κάποιες στιγμές αυξημένης εγρήγορσης δεν έχεις άγχος. Τότε δεν πας καλά. Τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις πρέπει να έχουν άγχος. Αν δεν έχουν άγχος, δεν θα περάσουν. Ο θυμός και το μίσος, που μοιάζουν πολύ κακά πράγματα, αν θα δείτε ένα παιδί να κακοποιείται, εκείνη την ώρα δεν θα θυμώσετε, τότε δεν πάμε καλά. Άρα όλα τα συναισθήματα είναι καλά όταν τα αισθανόμαστε, το πώς τα εκφράζουμε είναι διαφορετική υπόθεση. Ο φόβος λοιπόν, που σημαίνει κίνδυνο, δεν μπορεί να υπάρχει... Από ένα σύντροφο στον άλλον. Ναι, αυτό. Ο φόβος λοιπόν που σημαίνει κίνδυνο δεν μπορεί να υπάρχει σε μια σχέση ερωτική συντροφική, γιατί τότε εμποδίζει τη σχέση. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι κίνδυνος και να τον πλησιάσεις. Και... Όχι,
Εγώ πάντως νιώθω ότι αυτό μπορεί να μας λέει και κάτι ακόμα. Οι άνθρωποι που σήμερα φοβούνται το γάμο δεν έχουν ζήσει και καλή εμπειρία μέσα στο πατρικό σπίτι από τις σχέσεις των γονιών. Δηλαδή, ακούω και ένα φόβο για το γάμο, ένα φόβο για τη δέσμευση, όχι μόνο να φοβάσαι τον άλλο, ότι όταν δεν έχουν ζήσει, ότι το ζευγάρι των γονιών τους παίρνει και χαρά από τη σχέση και είναι μόνο καθήκον, γιατί ένα νέο ζευγάρι σήμερα να θέλει να παντρευτεί? Αφού είπαμε ότι δεν είναι επιβίωση το πρώτο, ούτε να κάνεις παιδιά είναι το πρώτο. Άρα εκεί μπαίνει και ένας φόβος. Ο φόβος βέβαια σε κάποιες διαστάσεις έχει και την έννοια του σεβασμού. Έτσι, αυτό το είναι φοβείται σημαίνει και να σέβεται. Δηλαδή, με την έννοια ότι, ξέρετε, όχι του φόβου που σε κάνει τον άλλο να μην μπορείς να ανοιχτείς και να είσαι ειλικρινής, αλλά και σε μια κοντινή σχέση όπως είναι ο γάμος, είναι πολύ καλό να κρατιέται ο σεβασμός. Να μην θεωρώ ότι ο άλλος είναι η συνέχεια του εαυτού μου και όπως κακοποιώ τον εαυτό μου να κακοποιήσω και εκείνον, να του μιλήσω ανεξέλεγκτα ότι μου έρχεται. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό ο καθένας να το δει τι σημαίνει αυτό το συναίσθημα. Επίσης για μένα ο φόβος με τον σύντροφο σημαίνει ότι η κοντινότητα δεν θα φέρει καλό. Δηλαδή φοβάμαι την κοντινότητα. Γιατί να φοβάμαι την κοντινότητα? Μήπως τελικά φοβάμαι ότι αν γνωριστώ με τον άλλο θα απομυθοποιηθεί όλο αυτό? Δηλαδή εκεί που τον είχα ψηλά θεωρώ ότι ο έρωτας αξίζει μόνο όταν φαντάζομαι τις ιδιότητές του. Και νομίζω ότι αν έρθω κοντά και εκείνος θα χάσει το να με δει εμένα όπως είμαι. Άρα χρειάζεται να διερευνηθεί τι σημαίνει. Μπορεί να έχει μια πολύτιμη πληροφορία. Γιατί να υπάρχει κίνδυνος? Η κοντινότητα για να μπορεί να είναι όμορφη χρειάζεται να έχει. Επίσης πολλοί άνθρωποι τη φοβούνται, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν την ελευθερία τους, την αυτονομία τους. Ότι αν είμαι κοντά με κάποιον δεν θα μπορώ να έχω τον εαυτό μου, δεν θα μπορώ να είμαι εγώ. Έτσι, για να υπάρχει καλή κοντινότητα πρέπει ο καθένας να κρατάει τον εαυτό του. Αν είναι τα ρούχα που θα γίνουν ροζ, γιατί να θέλει το λευκό να πλησιάσει το κόκκινο? Θα χάσει την υπόστασή του. Έτσι, νομίζω ότι πολλά πράγματα μας λέει αυτό που χρειάζεται να το δούμε κατά περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, κυρία και κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Σας περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα στην ομιλία του κυρίου Μαριούτα. Καλή σας νύχτα.